Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ώρα για σπορ σήμερα. Την προηγούμενη Δευτέρα δεν είχαμε εκπομπή στις 10 του μήνα, γιατί ήταν η επόμενη μέρα των ευρωεκλογών. Όλοι έφαγαν τα σκαμπύλια τους, καλοπροαίρετα, η άποψή μου είναι αυτή. Νικητής η αποχή, όλοι είχαν πάει για μπάνια. Εγώ τήρησα αυτό που μου δίνει το δικαίωμα να πάω να ψηφίσω. Κάποιοι άλλοι προτίμησαν τα μπάνια. Έκανα και μπάνιο, μια και βρέθηκα στην όμορφη Κουρούτα. Λοιπόν, μαζί με τον κύριο Σοφοκλή Φραγκογιαννόπουλο. Κύριε Φραγκογιαννόπουλο, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα. Γιώργο, καταρχάς έχεις σκεφτεί κάτι, ότι όταν υπάρχει μεγάλη αποχή στις εκλογές, λέω. Ναι, ναι, εσύ που πηγαίνεις και ψηφίζεις, είπες ότι πήγες. Ναι. Ναι. Η ψήφο σου μετράει διπλή. Μάλιστα. Και τριπλή. Οπότε καλύτερα να έχουμε αποχή. Σωστό. Να αποφασίζουμε μόνοι μας. Έτσι. Αφού ακριβώς δεν θέλουν να πάνε να ψηφίσουν, θα κάτσουμε να σκάσουμε. Η δική μας ψήφο μετράει διπλή. Είναι τόσο απλό, λοιπόν. Σωστά. Όποιος δεν θέλει, καλύτερα να μην πηγαίνει. Αποφασίζουμε εμείς για αυτούς. Σωστό. Άρα λοιπόν. Άρα λοιπόν η ψήφο σου, αφού πήγες και άσκησες το δικαίωμά σου. Κανονικότατα. Εγώ το λέω δικαίωμα, όχι υποχρέωση. Όχι αλίμονο, αν να πηγαίνεις να ψηφίσεις είναι υποχρέωση. Έχει γίνει αγώνας για τη δημοκρατία. Πήγες λοιπόν, η ψήφο σου μετράει διπλή. Αυτοί που δεν πήγαν με γεια τους, με χαρά τους, μάλιστα. Ας μην ξαναπάνε. Να μην ξαναπάνε. Τώρα μην μετά ξαναπάνε. Από τρία χρόνια, τέσσερα. Όποτε λοιπόν θέλουν και άμα θέλουν. Και άμα θέλουν. Πολύ σωστά. Αφού δεν μπορούν να καταλάβουν ότι είναι δικαίωμά τους, άρα να το ασκήσουν, γιατί να στενοχωρηθούμε εμείς οι υπόλοιποι. Βέβαια. Άρα λοιπόν αυτό είναι ο λόγος που την προηγούμενη Δευτέρα δεν είχαμε εκπομπή. Ναι. Γιατί καταλαβαίνεις, είχαμε τα συμπεράσματα των ειδικών και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Και σήμερα λοιπόν, 17 του μήνα, είναι η τελευταία εκπομπή για το 2023-2024. Αφού πριν μπούμε στα θέματά μας, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω γιατί ήσουν συνειδηπόρος στην ενημέρωση της εκπομπής Ώρα για Σπορ στον δημοσιογραφικό οργανισμό Βαλουσίπ. Να σε καλά. Και πρέπει να τα λέμε όλα αυτά, να αναγνωρίζουμε τα θετικά, τα αρνητικά. Εμείς λέμε είχαμε την άποψή μας. Μια ευχάριστη χρονιά, νομίζω. Είπαμε νομίζω πολλά. Ότι ήταν μία από τις πολύ καλύτερες. Και διάφορα ζήσαμε ωραίες στιγμές, ενδιαφέροντα αθλητικά γεγονότα. Να ευχηθούμε το νέο πρωτάθλημα, η νέα σεζόν να είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Χωρίς βία στα γήπεδα, με καλύτερους αγωνιστικούς χώρους, συνθήκες και περισσότερα νέα παιδιά στον αθλητισμό, διότι ο αθλητισμός είναι διέξοδος. Με όλα αυτά που ακούμε κάθε μέρα να γίνονται εκεί έξω, καταλήγουμε ότι ο αθλητισμός είναι μια σανίδα σωτηρίας. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτό και οι θεσμικοί, να φροντίσουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, του νομού, σε κάθε χωριό να υπάρχει ένα γήπεδο, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, ένα γήπεδο μπάσκετ και γενικότερα να δίνουν την ευκαιρία για διέξοδο στα νέα παιδιά. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι φέτος θα έχουμε πολύ περισσότερα πράγματα να λέμε, γιατί δεν θα έχουμε εκπροσώπηση της Ηλίας στη ΓΑΜΑ Εθνική, δεν θα έχουμε δηλαδή σε εθνικό επίπεδο. Ό,τι είναι σε εθνικό επίπεδο θα το βλέπουμε από τις μεγάλες ομάδες, μια και ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό, ο Παναθηναϊκός ξαναπήρε το μπάσκετ προχθές. Γενικότερα θα έχουμε να λέμε πολλά πράγματα σε εθνικό επίπεδο για άλλες ομάδες και όχι για τις ομάδες της Ηλίας. Θα μιλάμε φυσικά, οι ομάδες της Ηλίας θα έχουν την μερίδα του λέοντος, έστω και στην τοπική κατηγορία. Ας ελπίσουμε να είναι ένα πολύ μικρό διάλειμμα όλο αυτό και να επιστρέψει σύντομα η Ηλία στις εθνικές κατηγορίες, όμως να επιστρέψει με κάποιες προϋποθέσεις και με κάποιες ομάδες που θα μπορούν να ανταποκριθούν. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά, να μην με ψημιρούμε τώρα. Καλό θα είναι η νέα ποδοσφαιρική περίοδος να βοηθήσει, να συμβάλλει στην άνοδο του προϊόντος, αυτό που λέω εγώ αθλητικό προϊόν, γιατί το ποδόσφαιρο είναι το νούμερο ένα αθλητικό κίνημα. Ασχολούνται πάνω από 200 χώρες στον κόσμο, έτσι, πάνω από 260 εκατομμύρια αθλητές. Μιλάμε για το υπαριθμόν ένα άθλημα
αλλά και εδώ στην Ηλία, αν το δούμε, τη μαζικότητα την οποία έχει, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι για τη ζωή των ανθρώπων. Και θα το επαναλάβω και πάλι, ένα τόσο δημοφιλές λαϊκό σπορ αποτελεί διέξοδο για κοινωνικές ομάδες, για ηλικιακές κατηγορίες, για όλους. Και μάλιστα, πρέπει να προβληθεί, πρέπει να στηριχθεί από την πολιτεία, τους τοπικούς φορείς, ώστε οι νέοι μας, αλλά και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, να έχουν μια ασφαλή και υγιή διέξοδο μακριά από αυτά τα οποία βιώνουμε καθημερινά, ζούμε, μαθαίνουμε, ακούμε και τα οποία πολλές φορές είναι τραγικά, έτσι δεν είναι? Σωστό. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε μία επισήμανση. Είχα πει πριν 15 μέρες ότι σήμερα στην τελευταία μέρα, έτσι, εκπομπή, λέω μέρα εκπομπής εγώ, θα ήταν ο κύριος Άρης Κουλούρης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλίας, ο οποίος σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε πριν λίγες μέρες, σήμερα έχει ένα καθοριστικό συμβούλιο με την ΕΠΣ και δεν θα μπορούσε να παρευρεθεί. Ναι. Όμως αντικειμενικές δυσκολίες εδώ στην Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση, δεν θα έχουμε εκπομπή την επόμενη εβδομάδα, αλλά ο Γιώργος ο Αστερής, θα δούμε πώς θα το κάνουμε, είτε εν βόλυμη μία Δευτέρα, είτε θα πάω εγώ εκεί στο γραφείο του, στο ιατρείο του, να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα τα οποία. Απλώς, κύριε Κουλούρη, ήταν προσδιορισμένη, δεν μπόρεσε να γίνει. Εμείς έχουμε τη ροή του προγραμματός μας. Συγγνώμη, στο δεύτερο μέρος θα δείτε τι έγινε στη βράβευση των Ακαδημιών K14 του Ηλιακού Λεχενών και στο τρίτο μέρος η βράβευση των Ακαδημιών του Αστέρα Μαλλιάδος K16. Έχουμε τρία θέματα. Το πρώτο θέμα είναι αυτό, κύριε Φρακουγιανόπλε, αγαπητοί τηλεθεατές. Το δεύτερο είναι ο Ηλιακός Λεχενών και το τρίτο είναι ο Αστέρας Αμαλιάδος. Απλώς έπρεπε να κάνω αυτή την επισήμανση, μια και είχαμε πει ότι θα είναι ο κύριος Κουλούρης εδώ. Λοιπόν, μια δραστηριότητα, να πούμε δύο κουβέντες για τα σωματεία της Ηλίας, στην Α κατηγορία. Ο Πάο Βάρδας προσπαθεί να κάνει διοικητικό συμβούλιο. Υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας με την οικονομική στήριξη του κυρίου Δημήτρη Μάρκου, ο οποίος ναι μεν στηρίζει αλλά δεν θέλει να είναι στο διοικητικό συμβούλιο. Δεν ξέρω αν οι δικές σου πληροφορίες είναι κάτι διαφορετικό. Μέσα σε αυτά που και εσύ κινείσαι είναι και οι δικές μου πληροφορίες. Δεν θα ήθελα να σταθώ ειδικά σε καμία ομάδα σε αυτή την τελευταία εκπομπή. Πολύ ωραία. Επειδή έχει απολογιστικό χαρακτήρα και επειδή το καλοκαίρι που έρχεται προμηνύεται έντονο σε διεργασίες, ζυμώσεις σε όλα τα επίπεδα, αλλά και μεταγραφικά έντονο. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα δεν έχει καν ανοίξει η μεταγραφική περίοδος και ήδη έχουν γίνει οι πρώτες ανακοινώσεις. Άρα δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή, στην τελευταία εκπομπή, να κάτσω να κάνω ειδική αναφορά σε κάποια ομάδα, δεδομένου ότι έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι μπροστά μας όπου έχουν να συντελεστούν κοσμογονικές αλλαγές, θα έλεγα, στο ηλιακό ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Με μεταγραφές, με διοικήσεις, με καταλαβαίνεις. Απλώς θα πω έτσι κάτι. Έγινε μια προσπάθεια, αν θέλεις, συγχώνευσης, συμπόρευσης δύο μεγάλων ομάδων της Ηλίας, του Πύργου, της Θύελλας και του Πανηλιακού, και της Θύελλας αν θέλετε. Δεν κατέστη εφικτή αυτή η συμπόρευση. Το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό και αναμενόμενο. Δεν υπήρχε δυνατότητα. Για μένα οτιδήποτε άλλο θα συνέβαινε, αλλά και οτιδήποτε άλλο θα συμβεί, θα αποτελεί μεγάλη έκπληξη και κοσμογονία. Πώς είναι δυνατόν δύο ομάδες με τη δική τους ιστορία, η κάθε ομάδα με τη δική της πορεία, οι οποίες ανήκουν και στην ίδια κατηγορία, να συγχωνευτούν? Αδύνατον. Φύσιν αδύνατον. Ο Πανηλιακός έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, ένα πολύ μεγάλο όνομα για να συγχωνευτεί με μια ομάδα που έχει πολύ μικρότερη αναφορά στο χρόνο. Ίσως με μια μορφή απορρόφησης θα μπορούσε να γίνει, αλλά όχι κάτω από συνθήκες όπως αυτές, όπου τη δεδομένη στιγμή η Θύελλα είναι ο ισχυρός παίχτης πάνω στο τραπέζι. Άρα σε καμία περίπτωση η Θύελλα δεν θα δεχόταν
να απορροφηθεί από τον Πανηλιακό, στην ουσία δηλαδή να εξαφανιστεί το όνομα της Θύελλας, στη στιγμή που είναι αυτή τη στιγμή ο ισχυρός των συνομιλιών. Έτσι. Τα λέω όσο πιο συνοπτικά μπορώ για να μην σου φάω το χρόνο. Όχι, συμφωνούμε, συμφωνούμε. Συνοπτικά θα πρέπει να πούμε ότι ιστορικές ομάδες όπως είναι ο Αστέρας, ο Αμαλιάδος, ο Πανηλιακός, τα Λεχενά, ο Αιάς Γαστούνης, κάνουν τις προσπαθίες τους. Εγώ εκείνο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω και θα ήθελα την τοποθέτησή σου, ακούγονται εξωφρενικά ποσά για ποδοσφαιριστές που θα επανέλθουν. Έχουμε πληθωρισμό, τρέχει ο πληθωρισμός. Τι θέλεις, Γιώργο, τώρα, όταν όλες οι ομάδες σε ένα νομό παίζουν στο ίδιο πρωτάθλημα, είναι επόμενο η μία να κοιτάει να πάρει, να αφαιρέσει τον παίχτη από το δυναμικό της άλλης. Και όταν λοιπόν πάμε σε αυτή τη λογική, θα έχουμε και μεγάλα ποσά. Η είσοδος της Θύελλας στα πράγματα έχει φέρει αλλαγές στην αξία, τη χρηματική αξία των ποδοσφαιριστών. Ναι, πράγματι, έχουν ανέβει τα κασέ των ποδοσφαιριστών. Και ποδόσφαιρο. Αλλά τι να κάνουμε. Μάλιστα. Αυτοί που τα έχουν να πληρώνουν. Έτσι είναι η ζωή. Μάλιστα. Απλώς να δούμε και καλό ποδόσφαιρο. Διότι αυτό το είπες και στην προηγούμενη εκπομπή, είναι και δική μου ευχή. Δεν είναι βέβαιο ότι το ότι δαπανώνται πολλά χρήματα για μεταγραφές δεν μας εγγυάται ότι θα δούμε και καλό ποδόσφαιρο, να το ξεκαθαρίζουμε. Αλλά αυτό. Αλλά πρέπει να περιμένουμε, πρέπει να δείξουμε υπομονή, όπως είπα. Εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε της υπομονής. Θέλουμε από τη μια στιγμή στην άλλη, επειδή πληρώσαμε 5 και 10 φράγκα, να δούμε και την Μπαρτσελόνα. Γίνεται αυτό. Υπομονή, με ποδοσφαιρική λογική, με ποδοσφαιρικές κινήσεις. Έχουμε ένα καλοκαίρι μπροστά μας. Θα τα γράφουμε στην Πατρίς Σπορ, στο Πατρίς Νιούς. Θα μας παρακολουθεί ο κόσμος. Εδώ θα είμαστε, δεν θα χαθούμε. Έχουμε αρκετά να πούμε. Μάλιστα. Και έχουμε αρκετά να δούμε. Ωραία. Πρώτα. Και να πούμε και να δούμε. Βεβαίως. Τι έχεις να πεις για την καινούργια δημιουργία της ομάδος Ήφαιστος Ήλιδα? Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο, είναι μια καινούργια προσπάθεια. Γιατί δεν κάνουμε ένα σχόλιο? Δεν πρέπει να πούμε ότι δηλαδή αυτοί που έρχονται, δεν μιλάμε για πρόσωπα, αυτοί που έρχονται και δημιουργούν σημαίνει ότι έχουν κάποια χρήματα, θέλουν να δημιουργήσουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή είναι καιρός για δημιουργίες και άλλων ομάδων. Εγώ θα σταθώ σε κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στα χρονικά. Πολλές καινούργιες ομάδες έχουμε δει στο παρελθόν να ξεκινούν και κάπου στην πορεία να χάνονται. Ήδη οι ομάδες που έχουμε δεν είναι λίγες, δεν μπαίνω στη λογική των πολλών ομάδων. Εκείνο όμως το οποίο θέλω να σχολιάσω είναι η σύσταση του Αστέρα Β, της δεύτερης ομάδας του Αστέρα, η οποία, κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά στην Ιλία και βασίζεται πάνω σε έναν κανονισμό της ΕΠΟ, ο οποίος εισήχθη το 2022. Αυτή η δεύτερη ομάδα θα έχει το σήμα, το όνομα και τα χρώματα του Αστέρα, Αστέρας Αμαλιάδας τα λέγεται δηλαδή, θα αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία χωρίς δικαίωμα ανόδου, δεν θα μπορεί δηλαδή να ανέβει στη δεύτερη κατηγορία, δεν θα είναι ανταγωνιστική. Απλώς να, τα παιδιά να αποκτούν εμπειρίες, οι ποδοσφαιριστές. Και υποχρεωτικά θα έχει ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών. Είναι πολύ σημαντικό και επίσης είναι σημαντικό ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές της ομάδας ανά πάσα στιγμή θα μπορούν να μεταφέρονται στη μεγάλη ομάδα χωρίς μεταγραφή, χωρίς νέα εγγραφή, επανεγγραφή. Με τη μόνη προϋπόθεση ότι δεν θα μπορούν να αγωνίζονται εντός 48 ώρου. Δηλαδή, αν οριστεί ένα παιχνίδι του Αστέρα Β την Πέμπτη και ο Αστέρας Α, τα λέμε έτσι χοντρικά, για να καταλάβει, θα παίζει το Σάββατο, δεν θα μπορεί ο ίδιος ποδοσφαιριστής, θα πρέπει να παρέλθει το 48ωρο. Κατά τα άλλα θα είναι ποδοσφαιριστές του Αστέρα, ο Αστέρας θα είναι με δύο ομάδες, μία στην πρώτη κατηγορία, με την πρώτη του ομάδα βέβαια, όπως τον γνωρίζουμε τόσα χρόνια, και μία ομάδα αναπτυξιακή, τον Αστέρα Β, τον Αστέρα 2, ο οποίος θα αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία χωρίς δικαίωμα ανόδου, όπως προβλέπει ο κανονισμός Β' ομάδων της ΕΠΟ. Αυτό για τα ερασιτεχνικά σωματεία και όχι για τις ΠΑΕ, γιατί για τις ΠΑΕ ισχύει άλλος κανονισμός. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο κύριος για πρώτη φορά μία από τις μεγάλες ηλιακές ομάδες κάνει χρήση αυτού του κανονισμού. Είναι πολύ σημαντικό, διότι
Μιλάμε για πραγματική αναπτυξιακή ομάδα με παίχτες μέχρι 21 ετών, μια ΚΑΠΑ 21 η οποία θα αγωνίζεται όλη τη χρονιά σε ένα πρωτάθλημα και όχι σε αυτά τα τουρνουά με ημίμετρα. Τα παιδιά από την ΚΑΠΑ 16 που θα δείξουμε μετά, θα δείξεις, που πήραν το πρωτάθλημα με τον Αστέρα, δεν θα φύγουν να πάνε από εδώ και από εκεί να σκορπίσουν, θα αλλά θα παραμείνουν στην ομάδα, θα τα παρακολουθεί αυτά τα παιδιά ο προπονητής. Ο κύριος Καλογεράκος. Όχι, ο προπονητής της μεγάλης ομάδας, ο Θόδωρος Ανδριόπουλος. Ο Καλογεράκος θα καθοδηγεί την ομάδα αυτή, θα βρίσκονται σε συνεργασία αυτή, ανά πάσα στιγμή ένας ποδοσφαιριστής που θα ξεχωρίζει, θα αποτελεί εν δυνάμει ποδοσφαιριστή της πρώτης ομάδας. Θα μπορεί να μεταφέρεται, να πηγαίνει την Κυριακή να μπαίνει Μάλιστα. στην αποστολή. Άρα είναι πολύ σημαντικό, αν δούμε το τι γίνεται σε διεθνές επίπεδο, αλλά και το τι γίνεται σε πανελλαδικό επίπεδο, με τις ομάδες, με τις δεύτερες ομάδες, τις ομάδες υποδομής, είτε μιλάμε για Super League, είτε μιλάμε για Super League 2. Και αυτή την οργάνωση του ποδοσφαίρου, νομίζω δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να συζητάμε το αν θα δημιουργηθεί ένα ακόμα νέο σωματείο και από τα 50 που είμαστε θα φτάσουμε στα 100. Είναι ευχάριστο να δημιουργούνται νέα σωματεία. Μακάρι ένα ακόμα νέο σωματείο να προσφέρει διέξοδο. Όπως είπα, πρέπει το ποδόσφαιρο να αναπτύσσεται, να δίνει διέξοδο μέχρι και στο τελευταίο παιδί, μέχρι και στο πιο απροσάρμοστο παιδί, τον τελευταίο μαθητή της τάξης, να του δίνει την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθεί. Είναι ευχάριστο, είναι καλό. Όμως το οργανωμένο ποδόσφαιρο έχει και απαιτήσεις άλλες και πρέπει τουλάχιστον οι μεγάλες ομάδες, οι θεωρητικά μεγάλες ομάδες του νομού Ηλίας να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο, αυτές τις σύγχρονες απαιτήσεις. Το βήμα που βλέπουμε από τον Αστέρα είναι πολύ θετικό, είναι και το πρώτο παράδειγμα. Ας ελπίσουμε να ακολουθήσουν και άλλες ομάδες και να έχουμε ένα πρωτάθλημα τρίτης κατηγορίας με ομάδες αναπτυξιακές του Αστέρα, του Πανηλιακού, της Θύελλας, του Ηλιακού Λεχενών, της Βάρδας, με ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών. Μακάρι να το δούμε, δεν ξέρω πόσο εφικτό και πόσο γρήγορα θα γίνει και πόσο εφικτό είναι άμεσα να γίνει κάτι τέτοιο, όμως αυτό θα είναι μια πραγματική πρόοδος για το ηλιακό ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Δεν έχω την πρόθεση να το εμβαθύνω το θέμα, απλώς μια και είπες δύο πράγματα να πω και είπα εγώ. Είπα και αυτά επειδή θα δείξεις μετά και δύο πολύ ενδιαφέροντα βίντεο. Βεβαίως, στις ακαδημίες. Είναι την πρωταθλήτρια της ΚΑΠΑ 16 του Αστέρα, που είναι η μεγάλη κατηγορία, η μεγάλη αναπτυξιακή βεβαίως, κατηγορία. Βεβαίως. Σκέψου ότι η ΕΠΣΙΛΙΑΣ δεν έχει πρωτάθλημα ΚΑΠΑ 18, ΚΑΠΑ 20. Όμως δίνει τη δυνατότητα ο κανονισμός, όποιες ομάδες έχουν τη διάθεση, το κέφι, την οργάνωση, με ποδοσφαιριστές κάτω των 21, να κατεβάσουν ομάδα στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας. Και μετά, και θα δείξεις και για την ΚΑΠΑ 14, την μικρότερη κατηγορία που πήρε το πρωτάθλημα ο Ηλιακός Λεχενών. Ήδη είναι προγραμματισμένα. Απλώς αναφέρω, λέω δεν θέλω να το εμβαθύνω, διότι σημαίνει ότι ο μεγαλομέτοχος ο κ. Παπαδάκος βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Για να δεν ξέρω αυτό τώρα. Τι δεν ξέρει, φυσικά βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη και δεν θα βάλει το χέρι στην τσέπη όταν, για να φτιάξει. Αυτό θέλω να πω, βρε άδερφε. Ναι. Δεν θα βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και δημιουργεί τις προϋποθέσεις, αυτό που φωνάζουν οι φίλοι της Αμαλιάδος, ότι δημιουργούμε και πάμε για πρωτάθλημα. Δεν είναι το θέμα με αυτό. Δεν θέλω. Το πάμε για πρωτάθλημα είναι άλλη συζήτηση. Ναι, δεν θέλω. Δεν θέλω να πούμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Λέω όμως ότι ο μεγαλομέτοχος, το πολύ το λιβανίζουμε. Και το πολύ λιβάνισμα να του βγει σε καλό, μην πάθει και τίποτα. Και έχω και εγώ τύψει τη συνείδησή μου. Όχι, εγώ δεν λιβανίζω κανέναν μεγαλομέτοχο. Όχι, λέω εγώ ότι αυτό το βήμα που έγινε με τη σύσταση δεύτερης ομάδας είναι πολύ θετικό. Ωραία. Και σημαντικό. Τέλος. Και θα δώσει την ευκαιρία σε νέα παιδιά να αναδειχθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα το πάω για πρωτάθλημα και τι θα γίνει με τους άμεσους στόχους είναι μια άλλη συζήτηση. Ωραία, απλώς να την ανοίξουμε, αλλά δεν έχουμε το χρόνο. Δεν έχουμε το χρόνο. Και μην ξεχνάς ότι μεσολαβεί μπροστά μας ένα ολόκληρο καλοκαίρι όπου θα γίνουν μεταγραφές, θα γίνουν ζυμώσεις, θα ενισχυθούν και άλλες ομάδες. Λεφτά να υπάρχουν και να παίρνουν οι παίχτες και να μην παίζουν και ποδόσφαιρο. Θα το δούμε στην πορεία αυτό. Δεν θα παίζουν ποδόσφαιρο. Και δεν θα παίζουν καλό ποδόσφαιρο, αυτό θέλω να σου πω. Όταν έχουμε εντάξει. Στη θεωρία, τέλος, λοιπόν, εσύ κατανοητό. Θέλεις δηλαδή να γίνει
να παίξουν όλοι καλό ποδόσφαιρο, να πάρουν όλοι το πρωτάθλημα. Ένα είναι το πρωτάθλημα. Σωστό. Έτσι, 12 θα είναι οι υποψήφοι. Λοιπόν, ένας ο πρωταθλητής. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Αστέρας πρωτοτυπεί. Ο Αστέρας παρετήθηκε, να το πω κιόλας, μια και το έχασε, ο team manager, κύριος Νικολάκος. Ναι. Τώρα θα έχουμε και ανακατατάξεις, υποθέτω, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Γιατί, να πω και κάτι άλλο, τώρα τρώγομαι, δεν μπορώ να κρατηθώ. Ναι. Γιατί εκεί λοιπόν στην απονομή από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αστέρα έλειπε ο πρόεδρος, ο κύριος Κώστας Παπαδάκος. Δεν ήταν ο κύριος Νικολάκος, πρέπει να το πούμε γιατί συζητήθηκε. Ήσατε τα υπόλοιπα μέλη. Ήταν ο Νίκος, ο μάγειρας, καλοπροαίρετα το λέω, της εστίασης. Δεν θέλω να σταθώ ποιοι ήταν και ποιοι δεν ήταν. Γιατί να μην το πούμε. Ότι αυτοί οι οποίοι έχουν αναλάβει κάποια πόστα, ήσατε εκεί. Τα φέρνουν εις πέρας, ανοίγουν νέους δρόμους με νέο οργανόγραμμα, με τεχνικό διευθυντή τον Νίκο Γκρίλα, με μία από τις βασικές του αρμοδιότητες να τρέξει το project της δεύτερης ομάδας, με ενισχυμένο το προπονητικό team. Τώρα τι θέλεις να πούμε, αν θα γίνουν μεταγραφές για πρωτάθλημα, εκεί τρώγεσαι τώρα. Όχι, λοιπόν, άκουσέ με να δεις. Δεν θέλω να μου το πεις, δεν έχω αν πρόβλημα. Αν θα γίνουν μεταγραφές δεν έχω τέτοιο θέμα για πρωτάθλημα ή όχι, αυτό είναι θέμα ενός ανδρός. Ναι, βεβαίως. Του Ανδρέα Παπαδάκου. Εννοείται. Είτε είναι εκεί ο Νικολάκος ή κάποιος άλλος, είτε δεν είναι. Είναι δευτερεύουσης σημασίας. Ο Ανδρέας Παπαδάκος το έχει πάρει πάνω του το θέμα. Αυτός έχει το μαχαίρι, αυτός έχει και το πεπόνι. Αποφασίζει πόσο θα κινηθεί, πόσο θα ανέβει, θα αυξήσει ή θα μειώσει το μεταγραφικό budget, πάντα σε συνεργασία με το επιτελείο του, τον τεχνικό διευθυντή, τον προπονητή. Γίνονται συνομιλίες, είναι πολύ προώρο, δεν έχει αρχίσει καν ακόμα η μεταγραφική περίοδος, για να δούμε σε τι επίπεδο μεταγραφικά θα κινηθεί ο Αστέρας, ο οποίος ωστόσο βέβαια μαθαίνω, πληροφορούμε, διαισθάνομαι ότι δεν έχει σκοπό να ακολουθήσει ένα ξέφρενο ρυθμό και να ανεβάσει το budget σε δυσθεώρητα επίπεδα. Υπάρχουν φωνές μέσα στην διοίκηση οι οποίες λένε ότι είναι υπερβολικά ψηλό το νούμερο να ακολουθήσουμε κάποιες κινήσεις τις οποίες κάνουν οι άλλες ομάδες και τα ποσά που διαθέτουν. Εμείς θα ακολουθήσουμε το δικό μας δρόμο, ο οποίος δρόμος αυτός είναι ασφαλής και θα μας οδηγήσει σίγουρα στη δημιουργία μιας καλής και ανταγωνιστικής ομάδας που θα παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, να φέρει τον κόσμο στο γήπεδο και μέχρι εκεί. Αυτό μεταφέρω τι συμβαίνει, τι συζητείτε στον Αστέρα Αμαλιάδας, επειδή άνοιξες τη συζήτηση αυτή. Και νομίζω είναι ότι πιο ουσιαστικό αυτή τη στιγμή έχουμε να συζητήσουμε γύρω από την ομάδα. Δεδομένου ότι δεν έχουν γίνει κάποιες μεταγραφικές κινήσεις, θεωρητικά ο Αστέρας κινείται για έναν center for και λογικά θα τον αποκτήσει. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Είναι για έναν κεντρικό αμυντικό πιθανότατα. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Για έναν δεξί extreme. Νομίζω ότι αυτές είναι οι βασικές κινήσεις. Αλλά είναι πολύ προώρο, έχουμε μπροστά μας. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, ναι. Επαναλαμβάνω. Ούτε και εγώ μπαίνω στη διαδικασία. Τις στιγμές τώρα, εσύ το αναφέρεις. Αν ο πρόεδρος του ΔΣ απουσίαζε ή κάποιο άλλο μέλος. Γιατί δεν πρέπει να το πούμε, θέλετε. Όχι, δηλαδή, διότι. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Ανδρέας ο Παπαδάκος, Παύλα Αστέρας Αμαλιάδος, έχει τα λεφτά στην τσέπη, κάνει αυτό το πράγμα. Λέει, πάμε εκεί, κάνουμε εκεί. Και ανεξάρτητα αν υπάρχει πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας, φαρισαίας και ούτω καθεξής. Υπάρχει πρόεδρος. Ποιος είναι ο πρόεδρος? Ο Κώστας Παπαδάκος. Ήταν εκεί. Απουσιάζει το εξωτερικό. Αυτό θέλω να σου πω, Σοφοκλή μου. Πολύ το αναλύσαμε για τον Αστέρα. Δεν αξίζει. Μα άνοιξε το θέμα αν είναι ο πρόεδρος εδώ. Δηλαδή, συγγνώμη να πω τώρα κάτι. Ναι. Δηλαδή, δεν πρέπει να λέμε ότι σε μια εκδήλωση. Έγινε μια εκδήλωση. Μια εκδήλωση με τις Ακαδημίες, ναι, του Αστέρα. Και έλειπε ο Θόδωρος Ανδριόπουλος. Έπρεπε να είναι ο Θόδωρος Ανδριόπουλος εκεί. Όχι. Έπρεπε. Όχι. Δεν έπρεπε. Όχι. Ωραία. Η άποψή σου και η άποψή μου.
Έπρεπε, θα πρέπει ο προπονητής της πρώτης ομάδας, όταν θα αγωνίζεται η δεύτερη ομάδα, μάλιστα, να είναι εκεί, να βλέπει τους ποδοσφαιριστές, τέλος, να εισηγείται. Το αν στη φιέστα, στην απονομή του πρωταθλήματος, της ΚΑΠΑ 16, στην οποία ο Θοδωρής Ανδριόπουλος δεν είχε καμία συμμετοχή στο πρωτάθλημα αυτό. Πρώτα ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα και μετά ανακοινώθηκε η πρόσληψή του. Απουσίαζε, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Δεν ήταν καν στις συμβατικές του υποχρεώσεις. Μάλιστα. Οι συμβατικές υποχρεώσεις του πρώτου προπονητή θα είναι, από τη στιγμή την οποία θα αναλάβει βέβαια, να παρακολουθεί τα παιχνίδια και την εξέλιξη των νέων αυτό ποδοσφαιριστών της δεύτερης ομάδας, η οποία θα συσταθεί. Ξέρεις γιατί είναι το αν δεν ήταν στη φιέστα, είναι εντελώς δευτερεύον. Δεν ήταν εκεί μια παρουσίαση του προπονητή της πρώτης ομάδας για να είναι υποχρεωτικά εκεί. Δεν θέλω να σταθώ και δεν στέκομαι και σου απάντησα. Ξέρεις γιατί ήταν πετυχημένη η φετινή χρονιά στις εκπομπές μου? Ναι. Διότι και εσύ και εγώ είχαμε διαφορετικές απόψεις. Τρακάραμε πολλές τρακάραμε, φορές. Τρακάραμε, ναι. Μόνο με τρακάρισμα λέμε. Εγώ ναι. Λέω ότι για μένα έπρεπε να είναι, εσύ λες ότι δεν έπρεπε. Εγώ τελεία. Λέω, εγώ δεν μπαίνω καν στη διαδικασία. Τελείωσε το θέμα. Τελείωσε. Τελείωσε. Πολύ το αναλύσαμε. Ναι, ναι, ναι. Να πούμε και δύο κουβέντες για το Μανιλιακό. Ο κύριος Ντάβαρης, να πω τώρα κάτι. Ναι. Δεν είναι του ίδιου Βεληνεκούς ο Πανιλιακός, ο Αστέρας, η Γαστούνη, τα Λεχενά, η Φυγαλία, ο Πήγασος. Πρέπει να δίνουμε κάποιο στίγμα. Ανοίγουν την τηλεόραση και θέλουν από τον Αστερία, από τον Φρακογιαννόπλο να μάθουν δύο κουβέντες. Είτε για τον Πανιλιακό, είτε για τον Αστέρα, είτε για όλες τις ομάδες. Δεν πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα, ότι ήρθε, μίλησε ο κύριος Ντάβαρης με τον κύριο, αυτά που είπες με τον κύριο Μπλάθρα δεν τα βρήκαν ο καθένας στην πορεία του. Και τοποθετήθηκες και γραπτός για τη φιλοσοφία της σύμπραξης των ομάδων. Απλά τα πράγματα. Πρέπει να λέμε κάποια πράγματα για τους θεατές. Θέλεις τώρα να πούμε τι θα κάνει ο Πανιλιακός? Όχι, δεν θέλω να μου πεις τίποτα θα κάνει ο Πανιλιακός. Είναι δικό τους το θέμα. Εμείς όμως, επειδή τα παρακολουθούμε, λέμε ότι δεν τα βρήκανε, τελείως η υπόθεση. Εγώ έχω καλέσει τον κύριο Ντάβαρη και κι άλλους, όχι μόνο από τον Πανιλιακό, κι άλλους να μιλήσουμε, να πούνε τις απόψεις τους. Η Ολυμπιακή Ραδιοφωνία, η τηλεόραση είναι εδώ. Μπορεί να μην έχουμε εκπομπή. Όταν πάω εκεί με το Μαρκούτσι στο στόμα να τα πούνε, βάζουμε την κάμερα, λένε, ανοίγουμε εκεί και την παρουσιάζουμε. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα είναι ότι πρέπει όμως να λέμε για τις ομάδες της Ηλίας. Τέλος. Βεβαίως, λοιπόν, βεβαίως. Πάμε τώρα στα της ΕΠΟ. Δεν πρέπει να κάνουμε μια αναφορά και να πούμε ότι τελικά η υποψηφιότητα της κυρίας Βίκη Δημητρακοπούλου Κουλούρη είναι δεδομένη, δεν πρέπει να το πούμε? Η υποψηφιότητα είναι δεδομένη, όπως και η εκλογή είναι δεδομένη. Μάλιστα. Μόνο ένα σενάριο υπάρχει να μην εκλεγεί, απευκταίο εντελώς. Αν υπάρξει κάτι το οποίο να μην κάνει δεκτή την αποδεκτή της. Να υπάρξει μια ανομαλία, η Επιτροπή Ελέγχου και Συμμόρφωσης να μην κάνει δεκτή την υποψηφιότητα και να έχουμε μη ανακήρυξη της υποψηφιότητας, ένα σενάριο το οποίο θεωρώ εντελώς ακραίο, δεδομένου ότι δεν είναι η πρώτη φορά την οποία ανακηρύσσεται υποψήφια η Βίκη Δημητρακοπούλου, είναι η τέταρτη αν δεν κάνω λάθος, επομένως ξέρει καλά τι πρέπει να κάνει και τι χαρτιά πρέπει να προσκομίσει. Μάλιστα. Και θεωρώ ότι είναι δεδομένη και η εκλογή της, όπως είναι δεδομένη και η εκλογή του Μάκη Γκαγκάτση στην Προεδρία της Ομοσπονδίας. Δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος πρόεδρος. Ήδη είχαμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει κατακλειστεί το διαδίκτυο και με δημοσιεύματα, συμφωνία και με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ΕΠΟ. Εδώ και μέρες η Πατρίς Σπόρ έχει αποκαλύψει αυτό το ενδιαφέρον για τον Σέρβο, πρώην προπονητή πλέον του Παναθηναϊκού και προπονητή της Εθνικής, ο οποίος επίσημα θα αναλάβει μετά την εκλογή του Μάκη Γκαγκάτση και στις 7 Σεπτέμβρη θα κάνει ντεμπούτο με την Εθνική Ομάδα για τους αγώνες του Nations League. Μάλιστα. Βασικά, ναι. Το καλοκαίρι είναι γεμάτο από ποδόσφαιρο, ξεκίνησε το ευρωπαϊκό, ποδόσφαιρο, γεμάτο αθλητικό, ξεκινάει και το αφρικανικό, ξεκινάει και το μπάσκετ, είμαστε σε μια εγρήγορση. Έχουμε μπάσκετ, προολυμπιακό τουρνουά και βέβαια έχουμε
τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, το κορυφαίο αθλητικό γεγονός της τετραετίας, αν μιλάμε για συνολικά όλα τα σπορ, έτσι. Ένα πλούσιο καλοκαίρι, έχουμε ένα παιδί από την Ηλία, τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος διεκδικεί ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, επέστρεψε από τη Ρώμη με το αργυρό μετάλλιο, δεν κατάφερε να περάσει τα 6 μέτρα, γυροφέρνει το πανελλήνιο ρεκόρ, χθες στο Fly Athens, στο Καλλιμάρμαρο, επιχείρησε να το καταρρύψει σε έναν αγώνα δρόμου βέβαια, όχι μέσα σε ένα στάδιο. Άρα δείχνει ότι γυροφέρνει το πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι δευτερεύον όμως αν θα κάνει το πανελλήνιο ρεκόρ. Για μένα εκείνο που, το πανελλήνιο ρεκόρ θα έρθει, μπορεί και του χρόνου, μπορεί και σε 2 χρόνια. Εκείνο που έχει σημασία είναι να έχει μια καλή παρουσία στο Παρίσι και να επιστρέψει με ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Αυτό είναι κάτι που μένει. Τα ρεκόρ είναι κάτι εφήμερο. Σωστό. Έτσι. Σήμερα καταρρύπτω εγώ το πανελλήνιο ρεκόρ, αύριο το καταρρύπτεις εσύ. Όμως το Ολυμπιακό μετάλλιο είναι που ή το Ευρωπαϊκό μετάλλιο, το αργυρό αυτό με το οποίο επέστρεψε από τη Ρώμη, είναι κάτι το οποίο μένει. Σωστό. Έτσι. Λοιπόν, σίγουρα η Πατρί Σπορ θα είναι σε εγρήγορση μαζί με τον Σοφοκλή τον Φραγκουγιανόπλο. Έτσι δεν είναι? Θα πάρουμε άδεια και τέτοια? Εντάξει, όλα στο πρόγραμμα είναι. Όλα στο πρόγραμμα. Ο αθλητικός δικαστής θα είναι στη θέση του εκεί να καυτηριάζει όλα τα γεγονότα που γίνονται, γιατί θα έχουμε πολλά, έτσι δεν είναι? Ναι. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο? Όχι, καλό καλοκαίρι. Να σε ευχαριστήσω εγώ. Ανακτήσουν δυνάμεις και οι φίλοι μας και να επιστρέψουμε δρυμύτεροι το φθινόπωρο. Τέλη Αυγούστου ίσως, δεν ξέρω. Η χρονιά ξεκινάει πολύ νωρίτερα για τις ομάδες. Για τις ομάδες σε εθνικού επίπεδου. Τα φιλικά. Να έχουμε μια καλή αγωνιστική περίοδο αυτή η οποία ακολουθεί. Αυτή η οποία έρχεται. Και εγώ λοιπόν να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Σίγουρα οι συγκρούσεις πρέπει να γίνονται καλοπροαίρετα. Έτσι. Ναι. Σίγουρα κάθε Παρασκευή έχουμε αθλητικό δικαστή, κάθε Σάββατο αθλητικές συναντήσεις και φυσικά μέσα στον κυκαιώνα όλων αυτών των αθλητικών γεγονότων θα εμφανιζόμαστε και εμείς κάπου. Αυτά λοιπόν για το πρώτο μέρος. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί σας. Δεύτερο μέρος, ώρα για σπορ. Την Τετάρτη 5 Ιουνίου του 2024, πρέπει να τα λέμε, γιατί καταγράφονται και τα γεγονότα, στο γήπεδο των Λεχενών, στο γήπεδο του Ηλιακού Λεχενών, έγινε η απονομή των μεταλλίων και του κυπέλου στους μικρούς πρωταθλητές του Ηλιακού Λεχενών K14. Εμείς βρεθήκαμε εκεί και καταγράψαμε πολλά, μα πάρα πολλά πράγματα. Τα λόγια πρεσεύουν, να δούμε το σχετικό βίντεο. Θα βραβευτούν δώρα τα τμήματα K14, K16. Θα φωνάξουμε ονομαστικά τα παιδιά. Είδαμε στο βίντεο γκολ, γιατί ευτυχώς έπεσε λίγο αέρας, όσο μιλούσε ο προπονητής, το K8 τις φωτογραφίες. Και τώρα είναι το φωτογραφικό υλικό γενικά όλης της Ακαδημίας. Το βλέπουμε πίσω. Ενώ βραβεύονται λοιπόν, θα δούμε από το K14-16 τις φωτογραφίες. Έχουμε οπτικο-ακουστικό. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Μαγνής Αλυσιλίας. Μουσική
Μπράβο. Στεριόπουλος Χρήστος. Ωραία, να βλέπουμε. Τα βλέπουμε όλα σωστά. Κράκαρης Λευτέρης. Δεν είναι εδώ. Ωραία, η αδερφή του Αναστασία. Έχουμε και εκπροσώπους. Από ό,τι βλέπουμε, μπράβο, συγχαρητήρια. Κώτη Γιώτα. Συγχαρητήρια, πάμε. Μουλάει Νίκος. Συγχαρητήρια, συνεχίζουμε. Πίσας Νικήτας. Μπράβο, και συνεχίζουμε. Και φυσάνω να μην. Excuse me, beg your pardon, girl. Do you have any idea what you're starting, girl? You got me tingling, come to me mingling, stepping off, looking bootylicious and jingling. When you walk, see it. When you talk, believe it. I can't think petite, pretty little touches today. Love to work for you. She loves to stir it up. I can hear a purr. Και τώρα περνάμε στην παρουσίαση του αγωνιστικού μας τμήματος και πρωταθλήτριας ομάδας ΚΑΠΑ 14, κάτω το 14, θερμό χειροκρότημα στους πρωταθλητές μας. Νάτι, νάτι, πρωταθλητές. Πάμε σε video wall. Καλά, μιλάμε οσκαρικά τώρα σήμερα εδώ. Συζητάμε. Έτσι, μπράβο. Έχουμε βράβευση. Γι' αυτό λοιπόν να καλέσουμε τον αντιπρόσωπο από την ΕΦΣ Ηλίας για την απονομή του πρωταθλήματος και τον προπονητή. Ας έρθω πάνω και τον εκπρόσωπο του Δήμου. Ένα λάξ και τον πρόεδρο του Δήμου. Ένας θα δίνει ένα λάξ. Επειδή έχουμε μπλέξει με τους χαιρετισμούς, να πούμε ότι πέρα από τον πρόεδρο της ΕΠΣ που ταξιδεύει για παιδιατρικό συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη, υπάρχουν οι μεγάλοι χαιρετισμοί και τα συγχαρητήρια στα παιδιά, και διάλεξα αυτή τη στιγμή να το πω, και της κυρίας Βίκης Δημητρακοπούλου Πουλούρη, που δίνει συγχαρητήρια στην πρωταθλήτρια ομάδα K14 του Ηλιακού. Είμαστε έτοιμοι για την βράβευση των πρωταθλητών. Περιμένουμε με αγωνία, βλέπουμε κερκίδα έχουν φτιάξει. Πάμε! Κιούτλης Σοκράτης. Συγχαρητήρια. Κουριαλάς Παναγιώτης. Το δυνατό team του Ηλιακού Λεχεδόν. Συγχαρητήρια, Βασιλόπουλος Μίκος. Μπράβο, παιχταράδες. Πάτε να είστε πρωταθλητές. Χρέπας Φραγκίσκος.
Γιάννης Παναγιώτης. Τι βράβευση παρακαλώ πατέρας του. Αυτό ναι. Νάστος Χρήστος. Θα τους δούμε όλους πρωταθλητές. Μπράβο, μπράβο. Τσιμινής Κωνσταντίνος. Μαραζιώτης Ανδρέας. Λα, 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 λα. Ζωγόπουλος Σπύρος. Χωράμε, θα χωρέσουμε. Μπροστά, πώς βγάζουμε φωτογραφία. Ομάδες, τώρα μπροστά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Σρέκας Χρήστος. Αποστολόπουλος Άγγελος. Μπράβο, μπράβο. Παπαχρίστος Αλέξανδρος. Σόβι δε σπάρα, δε πω ζάπα να με κάνει φάι. Κογκάκης Γεώργιος. Σόβι δε σπάρα, δε πω ζάπα να με κάνει φάι. Γιάνναρος Θεόδωρος. Πιστάφα Νίκος. Μπράβο, μπράβο, συνεχίζουμε. Κατζούνας Γεώργιος. Σπυράτος Πέτρος. Γιαγιάς Φώτης. Και ο προπονητής μας Σελεβέντης Ανδρέας. Ένα χειροκρότημα σε όλο το team, την ομάδα, τους πρωταθλητές, τον προπονητή, τη διοίκηση. Πάμε ένα θερμό χειροκρότημα. Μπράβο, συγχαρητήρια σε όλους, όλη την Ακαδημία K8, K14, K16. Τους πρωταθλητές μας. Γίνεται σοβαρή ομάδα, γίνεται σοβαρή δουλειά. Αυτός είναι αθλητισμός. Όλοι μαζί ενωμένοι, αγκαλιασμένοι για το μέλλον του ηλιακού ποδοσφαίρου και των ηλιακών λεχενών. Μπράβο, συγχαρητήρια! Ηλιακός λεχενών για πάντα! Ηλιακός λεχενών στις καρδιές μας! Ας σηκώσουμε την κούπα ψηλά! Να την πρωταθλητέ! Yeah.
κάνω καμάρι στη δουλειά. Δοξάζει την ομάδα όπου πας. Πάντα γράφεις ιστορία. Κερδίζεις και είσαι ίδωλο για μας. Ήλι, ήλι, ήλιακέ μου. Για πάντα θα σ' ακολουθώ. Θα σε έχω μέσα στην καρδιά μου. Και θα σε χειροκροτώ. Νίκος Μπακάλης, ο πρόεδρος του Ηλιακού Λεχενών. Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια γιατί όσοι έλειπαν σήμερα θα το δουν μέσω από τις τηλεόρασεις ότι ο Ηλιακός Λεχενών είναι ο πρωταθλητής της αξιοπρέπειας και αυτό που δεν έγινε σε άλλα πράγματα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε καταρχήν τα παιδιά που πήραν αυτό το τίτλο στην ΚΑΠΑ 14, στο δικό της πολιτικό πρωτάθλημα. Αυτό όλο σήμερα που έγινε, εντάξει, ήταν όλο για τα παιδιά. Οι αξίες των Λεχενών και αυτό που μάθαμε εμείς σαν μικρός που ξεκίνησα διοικητικά ήταν πάντα να έχουμε κάτι παραπάνω σε πολιτισμό, σε αθλητισμό και σε όλα τα... Επειδή κύριε Πρόεδρε, με όλο το θάρρος το πάω και σε προσωπικό επίπεδο, γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια και χαίρομαι που τα λέτε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος αλλά και πολύ δυσαρεστημένος. Πρώτον, δεν είδα σε αυτή την γιορτή που δεν έγινε ούτε στον τελικό κυπέλου Ηλίας, δεν έγινε στην απονομή της μεγάλης ομάδος του Ξενοφών Κρέτσαρας και ο μικρός εντός εισαγωγικών σε ηλικία K14 πρωταθλητής έκανε μια εκδήλωση, συγγνώμη, που εξευτέλησε τις εκδηλώσεις. Αυτό σας θυμά. Δεν ήταν σκοπός μας ούτε να... Εσείς κάνατε αυτό που έπρεπε να... Εγώ το λέω. Με όλο το θάρρος. Άρα λοιπόν σωστή η εκδήλωση. Δεύτερον, δεν είδα με όλο το θάρρος, παρότι υπήρχε Δημοτικό Συμβούλιο, να έρθουν και κάποιοι στο μέλλον του Δήμου σας, στο μέλλον των παιδιών. Ήρθε ο υπεύθυνος των γηπέδων. Καλοπροαίρετα και του δώσατε και απονομές. Δεν είδα όλα σχεδόν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν είδα τον προπονητή της μεγάλης ομάδος που από αυτά τα παιδιά θα πρέπει να μεγαλώσει ο Ηλιακός Λεχενών. Συγγνώμη που τα λέω, αλλά έπρεπε να τα πω. Ζω τις εκδηλώσεις όπως τις ζείτε κι εσείς. Δεν θέλω να μου πείτε τίποτα. Απλώς συγχαρητήρια άλλη μια φορά για αυτό που έκανε ο Ηλιακός Λεχενών. Ο Ηλιακός Λεχενών, κύριε Μπακάλη, είναι ο πρωταθλητής. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Είστε άνθρωπος κοινωνικός. Γνωρίζετε τι γίνεται.
εντάξει, είχαμε κάποιες απουσίες, είχαν καλεστεί οι ανθρώποι σήμερα, αλλά λόγω Δημοτικού Συμβουλίου, η Δημοτική Αρχή, ενώ έλαβε τις προσκλήσεις, εντάξει, το ξέραμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Συγχαρητήρια! Δύο κουβέντες. Ο γιος σας, ο πρωταθλητής γιος σας, τι έχεις να πεις, αγόρι μου? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είμαι πάρα πολύ περήφανος στην ομάδα μου και εμένα προφανώς. Καταφέρω αυτό το πρωτάθλημα, αίτητο, κάτι το οποίο είναι για ομάδα 10 μηνών. Φέτος αρχίσαμε αυτή τη διαδικασία να φτιάξουμε αυτή την ομάδα. Είναι πραγματικά πολύ παράξενο, κάποιος από τους φανεί. Εγώ ήρθα και περήφανος στην ομάδα. Κύριε Πρόεδρε, ο γιος σας, το εγγονάκι μου θεωρητικά, δίνει το ερέθισμα να κάνω και μια άλλη τοποθέτηση. Όταν νιώθει περήφανος ο γιος σας στους 10 μήνες που βγήκε πρωταθλητής, πώς εγώ να μην νιώθω υπερήφανος για αυτό που έκανε σήμερα ο Ηλιακός Λεχενών? Ο Ηλιακός Λεχενών είναι ο πρωταθλητής των πρωταθλημάτων της Εψηλίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση. Άστε καλά. Αναστασία Κράγκαρη. Καλησπέρα και σε εσάς. Μια όμορφη κοπέλα. Ευχαριστώ. Και διαισθάνομαι ότι πρέπει να είναι κραγκαρέικο η ομορφιά. Είναι έτσι? Είναι, ναι, σωστά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι έχεις να πεις, μια και είσαι ψυχή και σώμα στην οικογένεια του Ηλιακού Λεχενών? Η ομάδα άξιζε πάρα πολύ. Οι νίκες που έφερε όλο αυτό τον καιρό ήταν πανάξιες. Άξιζε να σηκώσει το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της ομάδας. Και επίσης πάρα πολλά συγχαρητήρια στον προπονητή της ομάδας, Ανδρέα Σελεπέντη, που έκανε τόσο μεγάλη προσπάθεια. Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 13. Έχεις ξαναδεί μια τέτοια εκδήλωση όπως έκανε σήμερα η ομάδα σας? Όχι, αυτή είναι ανεπανάληπτη. Δεν υπάρχει αυτή η εκδήλωση, είναι προβλή. Γνωρίζεις ότι έγινε τελικός κυπέλου Ηλίας δίπλα στη Γαστούνη μεταξύ δύο ιστορικών ομάδων? Αλήθεια. Και δεν υπήρχανε όλα αυτά τα οποία έκανε η ομάδα σας? Εδώ είναι Ηλιακός. Ναι, αλλά ο Ηλιακός όμως είναι ομάδα του Ηλιακού ποδοσφαίρου, που σημαίνει δεν μπορεί να πρωτοτιμεί μόνο ο Ηλιακός, πρέπει να πρωτοτυπούν όλοι. Τουλάχιστον σήμερα βάλατε το δείγμα ότι ο Ηλιακός Λεχενών πρωτοτυπεί. Είναι έτσι? Ναι. Τι εύχεσαι για την καινούργια χρονιά? Εύχομαι την καινούργια χρονιά να πάρουμε κι άλλα πρωταθλήματα, να είμαστε τόσο τυχεροί όσο φέτος, να είμαστε πάλι έτσι ενωμένοι, δυνατοί και με μία οργάνωση. Εύχομαι καλή επιτυχία στα παιδιά και να είμαστε καλά πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι. Επίσης. Παναγιώτης Παναγούτσος. Ένας νεαρός ο οποίος το έχει μέσα του. Όμως αυτοί που πραγματικά βλέπουν, θα πρέπει ο Παναγιώτης ο Παναγούτσος να αξιοποιηθεί κατάλληλα. Και θα το διευκρινίσω πιο κάτω. Καταρχήν, ο κύριος Παναγούτσος είναι ο υπεύθυνος των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Ηλίας. Έτσι δεν είναι? Για τρία χρόνια. Δεν είστε εκλεγμένος? Όχι. Δεν είμαι. Ο κύριος Παναγούτσος δεν έχει θόκο, όμως σήμερα σε αυτή τη γιορτή που έγινε εδώ στα Λεχενά και δεν έγινε ούτε στον τελικό κυπέλου Ηλίας, αλλά ούτε και στην απονομή του πρωταθλητή Ξενοφών Κρέστενας, είδαμε να απουσιάζει, μην παρεξηγηθώ, σύσσωμη διοίκηση, αλλά επειδή γνωρίζω προσωπικά τόσο ο πρόεδρος ο κύριος Άρης Κουλούρης όσο και η κυρία Βίκη Δημητρακοπούλου Κουλούρη έστειλαν τα μηνύματά τους και τα χαιρετισματά τους εκπροσωπώντας τους, ο κύριος Παναγιώτης Παναγούτσος, είναι έτσι? Είναι έτσι ακριβώς. Ο κύριος Κουλούρης είναι αρκετά ευαίσθητος σε θέματα παιδιών. Μπορώ να πω, Γιώργο, ότι τρία χρόνια δεν έχει απουσιάσει από απονομή πρωταθλητών. Και μια προσπάθεια που γίνεται τρία έτη στην υποβαθμισμένη Ηλία, στην ποδοσφαιρικά μπλεγμένη Ηλία να το πω, δίνει το παρόν αυτό. Σήμερα όμως επαγγελματικοί λόγοι τους έκαναν και προσέγγιση. Όμως με προκαλείτε, καλοπροέτα, για τοποθέτησή σας. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο, ο πρόεδρος δικαιολογημένα έλειπε γιατί είχε μια άλλη μέλη, και να μην υπάρχει ούτε ένας, το τονίζω, ούτε ένας που δείχνει
την ανυπαρξία των ανθρώπων που βγήκαν τα προηγούμενα χρόνια να διοικήσουν το ηλιακό ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο ότι δεν παρευρέθηκαν, αλλά είναι και η κατάντια, μην παρεξηγηθώ, του ηλιακού ποδοσφαίρου. Ανεξάρτητα λοιπόν από αυτό, ο κύριε Παναγούτσο, έγινε μια φανταστική εκδήλωση που δείχνει ότι ο ηλιακός, πρέπει να το περάσουμε αυτό, είναι ο πρωταθλητής των αθλητικών εκδηλώσεων δραστηριοτήτων. Είναι έτσι? Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι σήμερα ήταν μια πολύ όμορφη γιορτή και από την προσωπική μου εμπειρία σε διοργανώσεις όλη την Ελλάδα ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό για τον τόπο μας. Το καλό είναι ότι κάθε στιγμή και κάθε χρόνο στον αθλητικό ποδόσφαιρο βλέπουμε μια βελτίωση της νοοτροπίας και των καταστάσεων. Ετοιμάζει γιορτή και ο Αστέρας Αμαλιάδος για την πρωταθλήτρια K16 τη Δευτέρα. Πολύ καλή και family. Αυτό, σαν το ξαναλέω για όλους, κάτι δείχνει. Και ίσως οι στιγμές πρέπει να ανοίγουν το δρόμο για το αύριο. Μάλιστα. Οι στιγμές για να ανοίξουν το αύριο όμως τα παιδιά έγκυται σε εσάς, κύριε Παναγούτσο, που θα πρέπει στις άμεσες εκλογές που θα γίνουν να φύγουν, με την καλή έννοια να φύγουν, άνθρωποι οι οποίοι δεν προσφέρουν τίποτα στο ηλιακό ποδόσφαιρο και να μπείτε εσείς, γιατί εσείς είστε ένας εξοδιοικητικός. Ναι, μεν έχετε ένα θόκο στα αναπτυξιακά, αλλά από εκεί και πέρα το να λέμε ότι έχουμε διοίκηση και να μην εμφανίζονται ούτε στα παιδιά, ούτε σε εκδηλώσεις ημέρα Τετάρτη και όλα αυτά τα πράγματα, το λιγότερο που μπορώ να πω είναι απαράδεκτο. Συγχαρητήρια για τις τοποθετήσεις που κάνατε, συγχαρητήρια και προσωπικά σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, γιατί το αξίζετε και τέτοιους ανθρώπους σαν και εσάς θέλει το ηλιακό ποδόσφαιρο. Ήθελα να τονίσω ότι προσωπικά, και αν και έχω πολεμηθεί, Γιώργο, και το ξέρεις γι' αυτό, δεν επιδίωξα ποτέ την προβολή. Και αν το έκανα στα πρώτα μου βήματα εδώ και 5 χρόνια εσωτερικά του ποδοσφαίρου, είναι κάτι που πλέον δεν με απασχολεί. Επίσης, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και το ασυμβίβαστο της εργασιακής μου εμπλοκής, που το σέβομαι και δηλώνω ότι δεν με ενδιαφέρουν οι τίτλοι, με ενδιαφέρει το αύριο και ας μην είμαι εγώ κάπου. Αυτό ας το κρατήσουμε και ας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι για τώρα και τα υπόλοιπα συντόμα. Είναι μεγάλη κουβέντα. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Αντρέας Ελεβέντης, ο προπονητής των πρωταθλητών K14 της Εφηλίας. Ο Γιώργος ο Αστερής λέει, ο πρωταθλητής της δημιουργίας, της εξωστρέφειας, της αθλητικής πραγματικότητας, με αυτήν την πανέμορφη γιορτή εκδήλωση που έκανε ο Ηλιακός Λεχενών. Γιατί μπροστά στο στήθος του λέει Champion 2023-24 και έχει το σήμα του Ηλιακού Λεχενών. Κύριε Σελεβέντη, ο Ηλιακός μπορεί να μην πήρε το πρωτάθλημα στη μεγάλη ομάδα, την πήρε στη μικρή που το ακούσαμε με 10 μήνες δουλειά, αλλά είστε πρωταθλητές σε εμάς που είμαστε εδώ και στους ανθρώπους που θα δουν όλα αυτά τα οποία έκανε ο Ηλιακός Λεχενών, δείχνοντας μια εξωστρέφεια, δείχνοντας ότι το έχετε και εσείς προσωπικά, αλλά και ο σύλλογός σας, ο Ηλιακός Λεχενών. Ο λόγος σε εσάς. Κύριε Γιώργο, σας ευχαριστούμε που άμεσα ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας, με μεγάλη σας χαρά, και αυτό μας τιμά. Σημαίνει ότι σέβεστε το έργο μας, σημαίνει ότι καταλαβαίνετε ότι το ποδόσφαιρο για όλο τον κόσμο είναι χαρά, είναι ένα άθλημα, είναι μια διέξοδο. Εμείς εδώ βρισκόμαστε για να δώσουμε αυτά τα πράγματα και αυτά τα βήματα στα παιδιά και στη νεολαία. Είπατε προηγουμένως ότι φορά το σήμα του Ηλιακού στη φανέλα μου και ότι αντιπροσωπεύω τον Ηλιακό. Εάν δεν ήταν ο Ηλιακός, δεν θα ήμασταν και εμείς εδώ. Αυτά τα παιδιά λοιπόν είναι πρωταθλητές, άρα σημαίνει ότι είναι πρωταθλητής και ο Ηλιακός. Γιατί ομάδα δίχως ακαδημίες, δίχως παιδιά μέσα στο γήπεδο, δεν έχει μέλλον. Και αυτό σιγά σιγά το βλέπουμε πολύ σύντομα να έρχεται. Κύριε Σελεβέντη, σήμερα άκουσα γονείς που έλεγαν, μα καλά ακούγαμε ότι έγινε τελικός κυπέλου Ηλίας και δεν έγινε τίποτα. Έγινε η απονομή του πρωταθλητή της Εφηλίας, δεν έγινε τίποτα.
και η υποδιέστερη κατώτερη κατηγορία K14 έκανε μία εκδήλωση, μην παρεξηγηθώ, που έβγαζε μάτια. Και όχι μόνο αυτό, τα είπα και λίγο με τον πρόεδρο νωρίτερα, ότι πίστευα ότι η Δημοτική Αρχή σήμερα θα λύνανε τα οικονομικά, σήμερα θα λύνανε τα προβλήματα του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης, αντί να έρθουν εδώ να δουν και να δώσουν στα παιδιά κουράγιο για αυτό το οποίο κάνουν, λύνανε τα προβλήματα στη Δημοτική Αρχή. Ευτυχώς έστειλαν εκπρόσωπό τους, έκανε τις απονομές, έβγαλαν την υποχρέωση, αλλά ούτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριε Σελεβέντη. Μάλιστα, κύριος Παναγούτσος αναφέρθηκε το χαιρετισμό του Προέδρου και της κυρίας Βίκης Μητρακοπούλου Κουλούρη, αλλά τα υπόλοιπα μέλη παντελή. Πού θα πάει το ποδόσφαιρο? Εσείς αγωνίζεστε και θέλετε συμπαίκτες. Το είπατε για τους γονείς. Σας στήριξαν οι γονείς. Η διοργανώτρια αρχή πού είναι? Εμείς εδώ σήμερα έχουμε μεγάλη χαρά. Εμείς εδώ έχουμε μεγάλη γιορτή. Τα παιδιά γιορτάζουν, το ποδόσφαιρο γιορτάζει. Σε αυτή τη χαρά και σε αυτή τη γιορτή μας καλέσαμε τους πάντες. Ο καθένας έχει τις υποχρεώσεις του. Παρ' όλα αυτά μας θύμισαν με την παρουσία τους τα πρόσωπα τα οποία μπορούσαν να έρθουν ως απεσταλμένοι των αρμόδιων αρχών. Εμάς θα μας ικανοποιήσει να είναι αρρωγή μας για να μπορέσουμε να έχουμε συνέχεια σαν σύλλογος και αυτά τα παιδιά να έχουν ένα μέλλον και να έχουν προϋποθέσεις να στέκονται μέσα στο γήπεδο, γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Γιώργο, οι προϋποθέσεις που βοηθάνε αυτά τα παιδιά να έχουν το κίνητρο να είναι μέσα στο γήπεδο μειώνονται. Εμείς προσπαθούμε με προσωπική εργασία, προσωπικό κόπο, προσωπικό κόστος, με βοήθεια αυτό που αναφέρατε τους γονείς, να τους παρέχουμε τις καλύτερες συνθήκες και δεν περιμένουμε από κανέναν. Κλείνοντας, τους καλοπιάσατε όλους, μόνο το θέλω. Όμως έχετε την αυτογνωσία της στήριξης των γονέων και λέτε ότι εμείς προχωράμε και αν θέλουν η εξουσία, όποια και να είναι αυτή, ας στηρίξουν. Αλλά η εξουσία είναι που στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες. Πάντα επιτυχίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο Αστερή, που ήσασταν παρόν στην εκδήλωσή μας, και ευχαριστούμε και όλο τον κόσμο που σας παραστάθηκε σήμερα εδώ με την παρουσία του και όλες τις αρμόδιες αρχές επίσης με την παρουσία τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καθέναν ξεχωριστά. Να είστε καλά. Ένας μάγκας, ποδοσφαιρικός μάγκας, θέλει να μιλήσει και να πει. Τι θες να πεις, αγόρι μου? Είμαι ο Κωνσταντίνος Τσιλιλής. Πρώτον, είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που έχουμε καταφέρει. Κάναμε κάτι τεράστιο, μέσα σε 10 μήνες κατορθώσαμε να πάρουμε ένα πρωτάθλημα από το 0. Και θέλω να πω ευχαριστώ σε όλα τα μέλη του συλλόγου και στους συμπαίχτες μου πάνω απ' όλα. Αυτά. Πολύ ωραία. Άλλος μάγκας θέλει να μιλήσει. Εδώ, έλα, εδώ, έλα, εδώ. Εδώ, έλα. Συγγνώμη, σήκωσε αυτό που έχεις στο τριαντάφυλλο. Γιατί το δώσαν σε σένα, είσαι ωραίος? Είσαι ωραίος, δεν είναι κακό. Να ψωνιστώ, αλλά είμαι και ωραίος. Έτσι, μπράβο, δεν ψωνιστείς, δεν το κατάλαβα. Πεδαράσεις. Άκουσα όμως ότι φοράς και μια στέκα. Να τη, την κρύβεις. Κορδέλα. Ακορδέλα, εντάξει, ρε αγόρι μου. Έλα πιο κοντά, έλα πιο κοντά. Μην φοβάσαι, δεν θα σε κλέψω. Λοιπόν, τι θέλεις να πεις εσύ? Θέλω να πω αρχικά ότι ονομάζομαι Σπυράτος Πέτρος Παύλος. Ήμουνα ένα μέλος της ομάδας το οποίο δεν είχα το χρόνο συμμετοχής όπως άλλους, αλλά και το χρόνο που είχα ενθουσιάστηκα γενικά με τους αγώνες και αυτά. Στις αρχές δεν πίστευα ότι θα φτάναμε μέχρι εδώ. Πίστευα ότι ο πρώτος αγώνας που είχαμε κερδίσει ήταν κατά τύχη, αλλά σιγά σιγά πίστεψα στην ομάδα μου, πίστεψα και στους παίκτες μου και φτάσαμε στο γεγονός αυτό που κάνουμε τώρα. Στις νίκες. Τι προσδοκάς, είσαι ένα νέο παιδί, τι προσδοκάς? Να συνεχίσει η ομάδα και η οικογένεια, να το πω, που έχουμε, και να πάρουμε και άλλα μετάλλια. Πολύ ωραία. Άλλος, περίμενε, μην φεύγεις. Άλλος θέλει να μιλήσει. Ωραία, για έλατε εδώ δίπλα. Δίπλα. Λοιπόν, έτσι για να σας βλέπουμε, γιατί είναι ρομαντικά και μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Λοιπόν, εσύ, πώς σε λένε? Είμαι ο Νικόλας Αντιστάφας. Δεν σε άκουσα. Είμαι ο Νικόλας Αντιστάφας. Πολύ ωραία. Μας σβήσανε τα φώτα. Ανάψτε τα φώτα, φωνάξτε.
Πάμε να δουν τα παιδιά. Λοιπόν, για πες μας σε παρακαλώ, πώς αισθάνεσαι που σήμερα έχεις μπροστά σου ένα μετάλλιο? Πρώτα απ' όλα είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα μου και είμαι συγκινημένος για αυτό που κατορθώσαμε και πρώτα απ' όλα για τους συμπαίκτες μου. Πολύ ωραία. Εσύ? Εγώ είμαι ο Νικόλας Βασιλόπουλος. Νιώθω πάρα πολύ ωραία που πήραμε το πρωτάθλημα. Συγγνώμη για τη φωνή μου, είμαι βραχνιασμένος από τους πανηγυρισμούς. Έτσι δεν είναι κακό, βεβαίως, βεβαίως. Εμένα γενικά είναι το πρώτο πρωτάθλημα και έχω λίγο άγχος τώρα. Ναι. Νιώθω πάρα πολύ ωραία που πήραμε αυτό το πρωτάθλημα. Στην αρχή το πρωτάθλημα, να σου πω και την αλήθεια, στην αρχή περίμενα πως θα το πάρουμε αυτό το πρωτάθλημα. Πού το, πώς σου έβγαινε αυτό το πράγμα? Από το ταλέντο που έχει κάθε παιδί εδώ στην ομάδα και από τη δουλειά που ρίχνουμε στις προπονήσεις. Μάλιστα. Προσδοκάς να γίνεις ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, έχεις? Και βέβαια. Ε? Ναι. Θα σπουδάσεις κάτι, θέλεις να γίνεις ή μόνο στο ποδόσφαιρο? Και βέβαια θέλω να σπουδάσω κάτι, αλλά δεν έχω κάτι τώρα στο μυαλό μου. Πολύ ωραία. Για έλα λίγο πιο μπροστά. Εκεί τώρα το φως, αυτά είναι. Είδαν εδώ τους λεβέντες, εδώ τους παιχταράδες φως. Σας κρύβανε, το έχεις καταλάβει αυτό? Εσύ όταν μεγαλώσεις τι θέλεις να γίνεις? Αν με ζητήσει κάποια ομάδα, μπορεί να γίνω και ποδοσφαιριστής. Αλλιώς? Αλλιώς θα σπουδάσω κάτι. Αυτό λέμε. Πρέπει να σπουδάσουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Με το ποδόσφαιρο, όπως έχει καταντήσει, αγαπητέ φίλε, όλοι οι ξένοι έρχονται. Πρέπει να είσαι, να έχεις πολλά κιλά. Έτσι, παίχτης να είσαι για να μπορέσεις να επιβιώσεις επαγγελματικά. Άρα λοιπόν οι σπουδές και μετά το ποδόσφαιρο, είναι έτσι? Ναι. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή συνέχεια, καλά μπάνια και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Ένας άλλος εδώ. Έλα εδώ ρε παιδάρα, έλα εδώ. Εκεί όπως είσαι, εκεί. Έλα λίγο πιο κοντά μόνο, εκεί. Μπάσκετ παίζεις? Όχι, εγώ παίζω ποδόσφαιρο, είμαι το center forward της ομάδας, λέγομαι Σπύρος Παναγιώτης Ογόπουλος. Περίμενε, πήρες φορά. Δεν νομίζω ότι θα μας βάλεις έτσι και γκολ. Για πάμε. Πόσα γκολ έχεις βάλει? Δεν τα μετράω γιατί είναι πάρα πολλά φυσικά. Αμάν. Οι πληροφορίες λένε ότι έχεις βάλει και με τα χέρια κανένα τριάρι γκολ. Είναι αλήθεια? Δεν είναι αλήθεια, αλλά μπορεί, ναι, να έχω βάλει με άλλα μέρη της ομάδας. Άμπρα, με το κεφάλι, με τα πόδια. Με τα πόδια, με την πλάτη μπορεί. Ωραία. Τα αφιερώνεις αυτά τα γκολ? Φυσικά τα αφιερώνω στην οικογένειά μου, στον αδερφό μου, στον πατέρα μου και στη μητέρα μου. Αλλά μπορεί κάποιες φορές να κάνουμε και μια ομαδική αφιέρωση. Αφιέρωση ακριβώς. Κάποιος μου σφύριξε τώρα. Έχεις και μια κοπέλα, το αφιερώνεις, είναι αλήθεια? Ναι, πρέπει. Γιατί δεν το λες λοιπόν, πρέπει να μου το πούνε οι συμπαίκτες σου? Εντάξει, είναι κάποια πράγματα που δεν χρειάζεται. Τι είναι κάποια πράγματα? Νέο παιδί δεν είσαι, δε εσύ και εσύ, δε. Ναι, πρέπει να έχεις θαυμαστές, θαυμάστριες και όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει. Ωραία. Τους περισσότερους τόσο καλύτερα. Με τα τόσα γκολ που έχεις βάλει, ακούγεται ότι πας για μεταγραφή, αληθεύει? Ναι, αληθεύει. Σκέφτομαι, έχω δύο ειδών μεταγραφές. Θα πάω μία για Ολλανδία, ναι, και μία εδώ πέρα σε μια άλλη ομάδα. Δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά της. Δεν χρειάζεται να μας την πεις. Σκέφτομαι πάντως ότι αυτή στην Ολλανδία είναι πιο αποδοτική και θα μου φέρει περισσότερα θετικά χρήματα. Έχεις μάνατζερ? Έχω μάνατζερ τον πατέρα μου που είναι εξίσου καλός. Είσαι σίγουρος, μην χαλάσει η συνταγή και ζητήσει παραπάνω ο πατέρας και έχουμε τίποτα λιγούρες και ξαναμείνεις εδώ στον Ηλιακό Λεχενών? Όχι, εγώ τον εμπιστεύω. Είσαι σίγουρος δηλαδή ότι θα πάρουμε, έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία. Να είσαι καλά. Για να δούμε, βεβαίως, έλα εδώ. Λαλίστατος ο γιος του Προέδρου. Για πάμε, νεαρέ. Τι θέλεις να μας πεις τώρα? Ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος από την ομάδα που καταφέραμε και κάναμε αυτό το στόχο. Πήραμε το πρωτάθλημα αίτητο. Πολύ ευτυχισμένος είμαι για αυτό το στόχο. Είδα και τη μητέρα σου εδώ, εκεί, φωτογραφίες, ιστορίες και τέτοια, Ναι. Μοναχογιός είσαι, μοναχογιός? Όχι, έχω και δύο αδερφές μεγαλύτερες. Πες το μας λοιπόν, γιατί άλλη, βλέπω ότι όλα τα βέλη επάνω σου έχουν πέσει και λέω ότι τι γίνεται, μην το κλέψουν να πούμε τέλος πάντων. Όχι. Εσύ θα κάνεις μεταγραφή ή θα μείνεις εδώ? Αν μου ζητήσει κάποιο μεγάλο μάτι, εντάξει, να θα πάω, αλλά... Δεν θα σας αφήσει ο πατέρας σου. Από εδώ πέρα το πηγές, εγώ δεν φεύγω τον Ηλιακό. Ναι, αλλά δεν θα σε αφήσει ο πατέρας σου, δεν νομίζω. Έχεις δύο αδελφές, είπες μεγάλες. Είναι δυνατόν τώρα να αφήσει τον Στερνοπούλη να πάει για να παίξει ποδόσφαιρο? Αν μου ζητήσει ο Ολυμπιακός, πήγα πάω. Να τα μας. Αν μου ζητήσει κάποια άλλη ομάδα εδώ πέρα τοπική από την Ηλία, δεν πάω. Εγώ είμαι Ηλιακός. Το κύπελο αυτό είναι Μίλκο Καφέ. Τι ήταν, τι κύπελο ήταν αυτό? K14. Όχι, δεν εννοώ. Ο Ολυμπιακός που πήρε. Αυτό ρωτάω. Conference League, δεν ξέρω τι λέτε. Ωραία. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Πάντα επιτυχίες. Έλα εδώ. Να το. Αυτά είναι. Λοιπόν, πώς σε λένε, αγόρι μου? Να φαίνομαι. Ναι, αυτά είναι, έτσι, να φαίνεσαι.
Πώς σε λένε? Με λένε Φώτη Καλιά. Είμαι ένα σύγχρονο μέλος στην ομάδα. Ήρθα σε αυτήν την ομάδα επειδή στις προηγούμενες ακαδημίες ποδοσφαίρων έχω πάει τουλάχιστον σε δύο, νομίζω. Δεν κατάφερα όσο έχω καταφέρει εδώ μέσα σε λίγα μαθήματα. Θες να μας τις πεις ή να μην τις πούμε? Να μην τις όχι, πούμε. Όχι, όχι, όχι. Βλέπεις, δεν σου λέω, δεν σε... Θα πας με copyright. Εντάξει. Ωραία. Το χέρι που το έσπασες, μόνο το χέρι. Θυσιάστηκα για τον Ηλιακό. Δεν το πιστεύω. Μόνο με σπάσιμο, έτσι δεν είναι? Ναι. Όχι με τίποτα άλλα πράγματα? Όχι, όχι. Πολύ ωραία, για πες μας. Σε αυτήν την ακαδημία ποδοσφαίρου έχω καταφέρει μέσα σε λίγα μαθήματα να διαπλάσω ηθικό χαρακτήρα, να αισθανθώ την ομαδικότητα, το ομαδικό πνεύμα και να αποκτήσω δυνατό σώμα. Και επίσης ήρθα εδώ πέρα επειδή γνωρίζω πάρα πολλούς φίλους. Απέκτησα κιόλας, γιατί εδώ πέρα τα παιδιά έχουν πάρα πολύ ομαδικό πνεύμα. Γι' αυτό. Λοιπόν, με τους συμπαίκτες σου νιώθεις έτσι ευχαριστημένος? Έχετε βάλει στόχους μεγαλώνοντας να πάρουμε και τα άλλα πρωταθλήματα τις άλλες ηλικίες? Όλοι οι παίκτες μου είναι θανατικοί οπαδοί του Ηλιακού και έχουν βάλει πολύ περισσότερους στόχους από μένα που είμαι και καινούριος. Και εγώ έχω βάλει στόχους γιατί μέσα σε λίγα μαθήματα έχω κάνει τόση προπόνηση όπου κατάφερα να αποκτήσω και εγώ στόχους. Μάλιστα. Γι' αυτό και έχω χαροποιηθεί τόσο πολύ με αυτό που έγινε εδώ πέρα με την ομάδα μου. Και ένα τελευταίο. Σε ικανοποιεί αυτό το γήπεδο που είναι με πλαστικό και δεν είναι με φυσικό τάπητα? Δεν έχω κανένα πρόβλημα εδώ πέρα. Ό,τι γήπεδο και αν είχε ο Ηλιακός, πάλι το ίδιο θα είναι. Δεν μιλάω για τον Ηλιακό. Γενικά είναι καλό να παίζουμε σε ένα τέτοιο γήπεδο ή με φυσικό τάπητα? Πιστεύω σε ένα τέτοιο γήπεδο είναι καλό. Είναι πιο καλύτερο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να σου ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και επίσης πάντα ό,τι καλύτερο στη ζωή σου. Σας ευχαριστώ. Τρίτο μέρος, ώρα για σπορ και τελευταία εκπομπή για το 2023-24. Ακούσατε νωρίτερα τι λέγαμε για τον Σοφοκλή Φραγκογιαννόπλο, τις ευχαριστίες μου, και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που άλλη μια χρονιά ήταν πάρα πολύ δυνατή, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν σημαίνει ότι ό,τι λέω εγώ πρέπει να τα υιοθετεί ο κύριος Φραγκογιαννόπλος ή ό,τι λέει ο Σοφοκλής πρέπει να τα υιοθετώ εγώ. Γι' αυτό είμαστε ψηλά σε τηλεθέαση, διότι γίνονται συγκρούσεις. Μόνο με συγκρούσεις μπορούμε να έχουμε για τα καλύτερα. Όμως, στο τρίτο και τελευταίο μέρος, έχουμε να δείτε κάποια βίντεο που κατέγραψα και αυτά που έλεγα στην αρχή με τον κύριο Φραγκογιαννόπλο είναι, τα βίντεο αυτά αφορούν στις 10 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα που έγινε η απονομή των μεταλλίων και του κυπέλου στον πρωταθλητή Αστραμαλιάδος K16. Εκεί λοιπόν ήταν ο πρόεδρος ο κύριος Κουλούρης, ήταν ο κύριος Παναγιώτης Παναγούτσος, ο υπεύθυνος των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων της Εψιλίας, ήσαντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και φυσικά ήταν και ο κύριος μεγαλομέτοχος, ο κύριος Ανδρέας Παπαδάκος. Φυσικά στο τέλος έκανα και κάποιες ερωτήσεις. Σίγουρα θα τα δείτε όλα. Είπαμε, δεν κρύβουμε τίποτα. Είτε αρέσουμε είτε δεν αρέσουμε. Για άλλη μία φορά σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε την εκπομπή, όλες τις εκπομπές Ώρα για Σπορ. Το ραντεβού μας το Σεπτέμβριο, αλλά ενδιάμεσα υπάρχει και ο αθλητικός δικαστής και οι αθλητικές συναντήσεις. Δείτε το βίντεο με τις ακαδημίες των πρωταθλητών του Αστέρα Μαλιάδος K16. Να έρθει κοντά μας.
Ευχαριστώ το φίλο μου τον κύριο Κλούρη που είχε την τιμή να έρθει σήμερα εδώ να δώσει το τρόφι στην ομάδα μας. Ευχαριστώ όλους που ήρθατε σήμερα εδώ. Ιδιαίτερα στους γονείς που έχουν τόσο καλά παιδιά, τα οποία θα γίνουν οι ήρωες του Αστέρα στο μέλλον. Και τους εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Πήγα στα αποδυτήρια βέβαια και τους τα είπα πιο καλά. Αλλά τώρα το ξαναλέω ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, η διοίκηση, οι προπονητές μου έχουν πει τα καλύτερα, ότι όλα τα παιδιά και τα μικρά και τα μεγάλα είναι αστέρια και ταιριάνε και στην ομάδα που είναι αστέρας. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους γονείς που τα έχουν μεγαλώσει με τέτοιους καλούς τρόπους και που έρχονται στις ακαδημίες και δεν ασχολούνται με τίποτα άλλα πράγματα. Και εμείς εδώ θα συνεχίσουμε, έχουμε σκοπό και ένα πρόγραμμα και ένα όραμα να ο Αστέρας, η μεγάλη ομάδα, να πάει εκεί που της ανήκει, στα μεγάλα σαλόνια, και τους μικρούς να βγάλουμε επίσης αστέρες. Έχουμε προγραμματίσει και οραματιζόμαστε ότι του χρόνου από την ΚΑΠΑ 16 θα προχωρήσουν και μερικά παιδιά στην πρώτη ομάδα. Θα κάνουμε και δεύτερη ομάδα, όπως ξέρετε και έχετε ακούσει, ενισχύθηκε η ομάδα με τεχνικό διευθυντή, με και άλλο προπονητή, γυμναστή κτλ. Η οποία έχουμε ένα πρόγραμμα πενταετές, το οποίο ο κόσμος της Αμαλιάδος και της Ηλίας θα χαίρεται από αυτό που θα δει τα επόμενα 4-5 χρόνια. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους, όλα τα παιδιά, όλους τους συνεργάτες, τους φίλους, το Διοικητικό Συμβούλιο, τους προπονητές και τους γονείς που είναι πάντα παρόν στις προσπάθειές μας. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τη διοίκηση του Δήμου που μας παραχωρεί το γήπεδο και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να το κρατήσουμε σε πάρα καλό επίπεδο. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία και να μην έχουμε προβλήματα όπως είχαμε πέρυσι. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Θέλω να φέρω λίγο στο βήμα τον Νίκο το Γκρίλα, ο οποίος είναι ένα νέο πρόσωπο στην ομάδα, ο οποίος θα λάβει το τεχνικό κομμάτι, θα είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο οποίος κατέχει πάρα πολλά, περισσότερα από μένα, όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, Νίκο, θέλω να πεις 5 πράγματα. Λοιπόν, με τη σειρά μου θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για αυτήν την επιτυχία, στους προπονητές και επίσης και στους γονείς, οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των παιδιών. Από εκεί και πέρα, δέχτηκα αυτή την πρόκληση από τον κύριο Παπαδάκο, γιατί ταυτίστηκα απόλυτα με την πρόκληση, θα έλεγα αυτή, με το όραμα που είχε για την ομάδα. Βάζουμε ένα πενταετές πλάνο το οποίο θέλει υπομονή και επιμονή να γίνει, το οποίο είναι σημαντικό για μένα, να μην βιαζόμαστε. Από εκεί και πέρα, μια και είμαι παρόντι στα παιδιά, αυτά τα παιδιά έχουμε υπόψη να τα αξιοποιήσουμε από τη στιγμή που είναι 10 χρόνια στις ακαδημίες και έχουν κάνει τον κύκλο τους, θα έλεγα, και θα πρέπει να μεταπηδήσουν σε άλλες ομάδες. Και συνήθως την εμπειρία που έχουν, ψάχνονται αυτά τα παιδιά τι θα κάνουν στο μέλλον. Δημιουργούν μια ομάδα υποδομής, η οποία θα παίξει στη γάμα κατηγορία. Ανά πάσα στιγμή τα παιδιά θα μπορούν να προωθηθούν και να παίξουν και μέσα στη χρονιά με την πρώτη ομάδα. Οπότε θα είναι ό,τι καλύτερο για αυτά, να βγάλουν κάποιους παίκτες, όπως είπε ο κ. Ανδρέας, να παίξουν στην πρώτη ομάδα και να μην σταματάμε να ονειρεύονται τα παιδιά, γιατί και εγώ κάποια στιγμή, όταν ήμουν ένα μικρό παιδί, ονειρευόμουν, κατάφερα να παίξω επαγγελματικά, αντίπαλο με τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, το ίδιο εύχομαι σε μερικά παιδιά από αυτά, να μην σταματήσουμε να ονειρεύονται. Αλλά, όπως είπε ο κ. Κουλούρης, προηγείται το σχολείο και πιστεύω με συνδυασμό με το ποδόσφαιρο, όλα γίνονται και επαναλαμβάνω, και είναι σημαντικό, σχολείο πρώτα, μετά αθλητισμός και να πραγματίσουν, εύχομαι, τα όνειρά τους σε όποιο επίπεδο το καθένα μπορεί. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι όλοι να είστε στο πλευρό μας, σε αυτό το δύσκολο, θα έλεγα, έργο και εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους. Ευχαριστώ, Νίκο. Καλωσορίζουμε και τον Δήμαρχο μας, ο οποίος ήθελα να τον καλέσω πρώτα από όλους ή μάλλον δεύτερο μετά ή από τον κύριο Κουλούρη, αλλά άργησε. Συγγνώμη, Δήμαρχε, τρίτος εγκαταϊτρωμένος.
Λοιπόν, θα ήθελα και σένα λίγο στο βήμα να πεις πέντε λόγια και να υποσχεθείς ότι το γήπεδο θα έχει γίνει μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη. Θέλω να το υπογράψω εδώ ενώπιον μαρτύρων ότι το γήπεδο, καλά το τράβηξε ο Παπαδάκος μέχρι εδώ, τώρα πρέπει να σταματήσουν τον άλλο μήνα και τον άλλο μήνα πρέπει να αναλάβεις προσωπικά, γιατί ξέρω ότι μπορείς και άμα θες μπορείς να γίνει. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω και εσένα που παρέχει ο Δήμος όλο αυτό το ωραίο πράγμα εδώ, όλο το γήπεδο που το χρησιμοποιεί ο Αστέρας για τις ακαδημίες και για την ομάδα. Και είναι τιμή μας να έχουμε και σαν δημότες να έχουμε ένα γήπεδο σαν και αυτό. Και με τη βοήθεια τη δικιά σου και τη δικιά μου θα είμαστε συνειδηπόροι σε αυτό το ταξίδι. Θέλω να το ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, στο βήμα. Καλησπέρα σε όλους. Συγχαρητήρια. Θα ξεκινήσω από αυτό που είπε ο Νίκος, ότι μας θέλουν όλους δίπλα μας, δίπλα σας, θα είμαστε δίπλα σας, αυτό είναι δεδομένο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεχίσω τώρα σε αυτά που είπε ο φίλος και συνεργάτης ο Ανδρέας ο Παπαδάκος για να προχωρήσει η κατασκευή ή η ανακατασκευή του γηπέδου. Τα προβλήματα είναι πολλά. Ξεκινούν με την ελλειπή χρηματοδότηση, γιατί δεν ήταν στο ποσό που έπρεπε να είναι. Γι' αυτό υπάρχει ένα πρόβλημα με τον κατασκευαστή. Τα γνωρίζεις, Αντρέα, από πρώτο χέρι αυτά. Τα γνωρίζω γενικώς. Κάναμε τις προσπάθειές μας. Έχουμε καταλήξει ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μας κανονίζει ο χρόνος που πρέπει να γίνει η σπορά και γι' αυτό το λόγο έχουν καθυστερήσει. Στην επόμενη συνάντηση που θα έχουμε και είχα υπόψη μου να καλέσω τον εργολάβο σύντομα να κατέβει, εσείς που γνωρίζετε και περισσότερα πράγματα για τα γήπεδα, θα ήθελα να είστε δίπλα μου, πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω εγώ, να του τα πείτε και εσείς, ούτως ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, να διορθώσουμε κάποιες ατέλειες που έχουμε στο Ταρτάν και να πω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στην προσπάθεια που γίνεται με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα ο Δήμος θα ακολουθεί όχι από πίσω αλλά δίπλα και μπροστά. Συγχαρητήρια και πάλι. Και εύχομαι η φετινή χρονιά να μας έρχεται να είναι καλύτερα από πέρυσι. Να είστε καλά, είμαστε τυχεροί που έχουμε ένα τόσο ωραίο αθλητικό κέντρο, αλλά από μόνο τους τα έργα δεν κάνουν την πρωτιά. Είναι οι άνθρωποι αυτοί που δίνουν αξία. Και οι άνθρωποι που δίνουν αξία είναι παρόντες και κάνουν το καλύτερο δυνατό για τον τόπο μας. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου και να είστε σίγουροι ότι όλοι μαζί θα καταφέρουμε το καλύτερο. Να είστε καλά. Ακούσατε και από τον Δήμαρχο. Το γήπεδο θα γίνει. Πήρα και την περιφέρεια σήμερα τηλέφωνο. Αν χρειαστούμε λεφτά να μας δώσουν. Λοιπόν, όνειρό μου είναι να δω το γήπεδο αυτό γεμάτο. Και θα το κάνουμε. Με οποιοδήποτε, όχι με οποιοδήποτε τρόπο, με την αξία της ομάδες που θα έχουμε, το γήπεδο θα γεμίσει όπως είχε γεμίσει κάποια φορά. Είδα κάτι φωτογραφίες που ο Αστέρας ήταν στις δόξες του που δεν πετούσε μήλο στις εξέδρες. Ονειρό μας είναι αυτό, να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Θα έχουμε τόσο καλή ομάδα, ούτως ώστε ο κόσμος θα μας ακολουθήσει. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης όλους τους χορηγούς που προσπαθούν, μας βοηθάνε με διάφορους τρόπους να κρατάμε την ομάδα εδώ, γιατί μόνος μου κι εγώ με ένα 500 το μήνα που παίρνω, τι να κάνει. Λοιπόν, και θέλω να ευχαριστήσω έναν από τους μεγάλους μας χορηγούς, είναι ο Ανδρέας Παπανάτος, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι εδώ. Το λέω εγώ γιατί τα μπλουζάκια βλέπετε
Άξιο πέν, λέει. Λοιπόν, δεν θα σας κουράσω, θα ήθελα να καλέσω τον πρόεδρο της ΕΠΟ, της ΕΠΣΥΛΙΑΣ, να δώσει τα τρόφαιο στη ομάδα μας. Έλα μου, συγγνώμη. Ο κύριος Παναγιώτης Παναγούτσος, ο υπεύθυνος αναπτυξιακών πρωταθλημάτων της ΕΠΣΥΛΙΑΣ, να μας πει. Έτσι κι αλλιώς, είμαστε φίλοι με τους περισσότερους. Ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Αστέρα, στον Φίλιππο, στον Λίσανδρο, στη Μαρία, για την προσπάθεια σε όλους τους γονείς των παιδιών που επί τρία χρόνια στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα δίνετε τον καλύτερο εαυτό σας. Και μπορώ να πω ότι ο Αστέρας είναι μια ομάδα που πραγματικά δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Ίσως είναι η μεγαλύτερη ακαδημία ενεργού αθλητικού σωματείου στον ομό Ηλίας. Αυτό να το προασπίσετε και να το προστατεύσετε. Και μην ξεχνάμε, 77 χρόνια ζωής ο Αστέρας. Ίσως η νέα εποχή, κύριε Πρόεδρε, ξεκινάει με αυτό το τρόπο, αυτό των παιδιών. Υγεία να έχουμε, σαν ΕΠΣ, ξέρουμε πολύ καλά τι χρειάζεται από εδώ και πέρα για τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα. Να σας πω ότι μέσα στην Οργανωτική Επιτροπή είναι και ένας συμπολίτης σας, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, που είναι και αυτός μαζί μας και του αξίζουν και αυτού μου πολλά συγχαρητήρια. Άρα πιστεύω ότι η επόμενη χρονιά θα είναι πολύ καλή για όλους. Καλό καλοκαίρι να έχουμε και ό,τι καλύτερο. Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά στον Αστέρα, την προημερώνει και τα γενέθλιά του, αυτή η ιστορική ομάδα της πόλης μας. Μας έχει δώσει στιγμές χαράς. Πλέον ελπίζουμε ότι αυτά τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδάκια που με την προσοχή που έχουν από τους προπονητές τους, τη βοήθεια από τη διοίκηση, από τη Μαρία, αλλά και από τον Αντρέα τον Παπαδάκο, ευελπιστούμε ότι θα τους δούμε κάποια στιγμή στις πολύ μεγάλες κατηγορίες της Ελλάδας και ακόμα και του εξωτερικού. Να έχετε πάντα υγεία και πολλές επιτυχίες. Κύριε Κουλούρη, έρχεστε παρακαλώ.
Είναι ο Δήμαρχος της Ήλιδας, ο κύριος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος. Κύριε Δήμαρχε, χαιρόμαστε που σας βλέπουμε δίπλα στον αθλητικό σύλλογο που λέγεται Αστέρας Αμαλιάδος. Ειλικρινά χαιρόμαστε. Το ερώτημα είναι, με αυτά που ακούσαμε, εάν δεν ήταν ο κύριος Αντρέας Παπαδάκος, δεν θα λειτουργούσε το γήπεδο καλοπροαίρετα, μια και γνωρίζουμε ότι από πέρυσι μέχρι και φέτος υπάρχουν δυσκολίες για τη συντήρηση, μια και υπήρχαν προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια. Και εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα. Ήρθα και εγώ να σε χαρώ τα παιδιά μας που είναι νικητές
μέρες στην ΚΑΠΑ16 ήρθα να σταθώ δίπλα στον Ανδρέα Παπαδάκο και να του ευχηθώ πάντα επιτυχίες με τον Αστέρα. Φυσικά ο Ανδρέας είναι αυτός που έχει πάρει τον Αστέρα με 108 λέγαμε στρατό, δηλαδή κατά αποκλειστικότητα και τον τρέχει, αλλά δεν μπορώ να πω με τα βεβαιότητα ότι αν δεν ήταν ο Ανδρέας δεν θα μπορούσε να βρεθεί κάποιος άλλος. Ίσως κάποιος άλλος, επειδή έχει πάρα πολλά άτομα ο Αστέρας που αγαπάνε, κανένας δεν θα ήθελε να δει... Να είναι μπροστάρι. Άρα λοιπόν, δεν θα τον αφήνω. Τα προβλήματα είναι πολλά. Τα ξέρετε, τα είπατε. Δεν θέλω να κάνω καταστροφολογία. Μιλάνε άλλοι για αυτά που βρήκαμε. Προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο να βελτιώσουμε τις εγκαταστάσεις. Είπαμε και προηγουμένως για το ταρτάν, είπαμε για το γήπεδο. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να το τελειώσουμε, παρότι έχουμε κόντρα όλα τα δεδομένα. Ο Δήμος δεν θα το αφήσει και θα κάνει κάθε προσπάθεια να αυτό το αθλητικό κέντρο, αυτό το κόσμημα, να το κάνουμε να μεγαλουργήσει. Το έχουμε εντάξει σε διάφορα προγράμματα, ένα βασικό της περιφέρειας. Θέλουμε να το βοηθήσουμε, γιατί όποιος έρχεται εδώ μένει έκθαμος για την οργάνωση και για τον τρόπο λειτουργίας, αλλά και για την κατάσταση που θέλει πολλά πράγματα. Είμαστε εδώ να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Κύριε Δήμαρχε, είναι στο χέρι σας, τόσο εσάς όσο και των συνεργατών σας, να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Είμαστε δίπλα σας να λέμε τα προβλήματα που υπάρχουν, που υπήρχαν, που υπάρχουν, για να μπορέσουμε να δούμε πραγματικά αυτό το πρωτόγνωρο αθλητικό κέντρο της Ήλιδας, που είναι ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα. Ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, ναι, τι βρήκαμε. Να... εμείς σας διαβεβαιώνω ότι θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά να μην διαψεύσουμε κανένα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Κρίνουμε σκόπιμο μετά την τελετή να πούμε δύο κουβέντες, μόνο δύο κουβέντες, με τον τεχνικό διευθυντή τον κύριο Νίκο Γκρίλα και με τον Στράτο τον Καλογεράκο, τον υπεύθυνο των Ακαδημίων. Να ευχηθούμε καταρχήν, μάλλον να πούμε συγχαρητήρια για ό,τι έκανε πέρυσι ο Αστέρας. Είτε είχατε πολύ είτε λίγη συμβολή, γιατί όλοι είστε με τον Αστέρα. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, ακούσαμε πολλά πράγματα, τα καταγράψαμε, δεν σβήνεται τίποτα. Κύριε Γκρίλα, είναι γεγονός ότι τον πήχη των ευάλων έχουμε βάλει ψηλά. Γνωρίζουμε ότι ο Αστέρας τους πήχη ό,τι βάζει, τους βάζει ψηλά. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε την προσδοκία αυτά που θέλει καταρχήν ο επικεφαλής, ο μεγαλομέτοχος κύριος Ανδρέας Παπαδάκος και γενικότερα η κοινωνία της Αμαλιάδας. Σίγουρα είμαστε έτοιμοι, αλλά θα ξεκινήσω με μία λέξη κλειδί, η οποία είναι υπομονή και επιμονή. Χωρίς αυτές τις δύο λέξεις δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Οπότε πρέπει να έχουμε υπομονή και επιμονή. Εγώ δέχτηκα αυτή την πρόκληση βασικά γιατί υπάρχει ένα πενταετές πλάνο το οποίο θα πρέπει να το ακολουθήσουμε κατά γράμμα αν θέλουμε να δούμε επιτυχίες στο μέλλον. Η Αμαλιάδα σίγουρα έχει μάθει να πρωταγωνιστεί, ειδικά στο τοπικό ποδόσφαιρο, δεν συζητάμε. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό μπορεί να γίνει χτίζοντας την ομάδα σιγά σιγά. Και όπως έχω δηλώσει και η ατάκα είναι του κυρίου Παπαδάκου, μπουσουλάμε, περπατάμε και τρέχουμε. Μάλιστα. Μπορεί να πάμε κατευθείαν στο τρέξιμο. Κύριε Καλογεράκο, είναι μοναδική ευκαιρία να τα πούμε. Συγχαρητήρια για την πορεία που είχε ο Αστέρας Αμαλιάδος. Ό,τι κατάφερε, γιατί υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες. Σίγουρα είναι μεγάλη επιτυχία το ότι η διοίκηση του κυρίου Παπαδάκου, ο μεγαλομέτοχος, μην παρεξηγηθώ, δεν σας έδιωξε, σας κράτησε βάζοντας τα θεμέλια μαζί με τον Νίκο για την ανάπτυξη του πρώτα του αμαλιαδίτικου ποδοσφαίρου και μετά στην ευρύτερη περιοχή. Τι έχετε να πείτε για τον κύριο Παπαδάκο που σας εμπιστεύτηκε? Ναι, ήταν μια χρονιά αρκετά δύσκολη πέρυσι. Οι συνθήκες τις οποίες ανέλαβα ήταν εξοντοτικές για μένα. Ήταν 30 Αυγούστου. Καλέστηκα από τον κύριο Παπαδάκο να αναλάβω την ομάδα του Αστέρα. Κυριολεκτικά μέσα σε μια εβδομάδα φτιάχτηκε μια ομάδα η οποία έψαχνε να βρει γήπεδο, εγκαταστάσεις, να παίξει φιλικά ενώ ήταν κλεισμένα όλα.
Είχε μείνει πολύ πίσω από πλευράς υποδομής και οργάνωσης. Όλα αυτά ξεπεράστηκαν με τη βοήθεια του κ. Παπαδάκου. Η ομάδα, αναφέρομαι τώρα στην πρώτη ομάδα, έκανε μια πάρα πολύ καλή πορεία κατά γενική ομολογία, βάσει των συνθήκων τις οποίες ξεκινήσαμε. Έφτασε σε έναν ημιτελικό κυπέλου, αποκλείστηκε από τη Βάρδα, και σε έναν ημιτελικό πρωταθλήματος, όπου αποκλειστήκαν τα Κρέστενα, δηλαδή τις δύο ομάδες που πήραν τους δύο τίτλους. Θεωρήθηκε η συμβολή μου ότι ήταν αρκετά καλή στη πορεία της ομάδας, πηγαίνοντας και στα play-off, και ο κύριος Παπαδάκος θέλησε, με συνεργάτη βέβαια τον κύριο Νίκο τον Κρίλα, που είναι τιμή μου να το πω κιόλας που συνεργαζόμαστε φέτος, είναι και ο πρώτος προπονητής που συνεργάστηκα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη συνεργασία φέτος για το καλό του Αστέρα και για να υπάρχει υποδομή συνέχεια από την ΚΑΠΑ 16 στην πρώτη ομάδα, και τα παιδιά που ολοκληρώνουν από την ΚΑΠΑ 16 να έχουν στόχο μόνιμα μέσα στη χρονιά την πρόοδό τους για να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα. Χρειάζεται υπομονή. Είμαστε της ίδιας φιλοσοφίας με τον κύριο Νίκο Γκρίλα και με τον πρόεδρο. Πάμε με αργά βήματα, σταθερά, να κάνουμε κάτι σωστό. Και η ομάδα, η πρώτη να είναι ανταγωνιστική και η δεύτερη να είναι πάντα εκεί, ούτως ώστε όποιες δυσκολίες προκύπτουν μέσα στον χρόνο, να υπάρχει πάντα υποδομή και πάντα έτοιμη ομάδα πίσω. Μάλιστα. Κλείνοντας, να σε ευχηθώ καλή συνέχεια, καλό προγραμματισμό, αλλά πρέπει να πω, δεν θα είναι όλα ευχάριστα, δεν βλέπω ανάμεσά σας τον προπονητή, τον κύριο Θόδωρο Ανδριόπουλο. Μόλο το θάρρος. Απουσιάζει λόγω εργασίας σήμερα ο Θόδωρος, δεν το συζητάμε. Εγώ ήθελα να συμπληρώσω ένα τελευταίο. Μπορεί να μην ανήκει αυτή η επιτυχία. Ανήκει στα παιδιά πίσω, ο οποίος δεν έτυχε να με παίρνει στην ομάδα. Του τον πάλι συγχαρητήρια για αυτό που πέτυχα. Θα ήθελα να αφιερώσω εγώ τουλάχιστον από τον Κώστα μου στη μνήμη του Σταυρούλια του Κώστα αυτή την επιτυχία, ως ένδειξη για όσα έχει προσφέρει στον Αστέρα όλα αυτά τα χρόνια, και έφυγε δυστυχώς άδικα και πολύ μικρός. Χαιρόμαστε που τα λέτε, συγχαρητήρια, αλλά επιμένω και πάλι πάντα καλοπροαίρετα. Ο δικαστής ή αν θέλετε ο Γιώργος Αστέρης θέλει να είναι σκληρός. Ήθελα ο Θόδωρος ο Ανδριόπουλος να είναι ανάμεσά σας. Δεν υπάρχουν δουλειές. Δουλειές είναι ο Αστέρας Αμαλιάδος. Σας ευχαριστώ, εύχομαι καλό καλοκαίρι. Επίσης. Δεν είναι δυνατόν οι πρωταθλητές να μην ανακριθούν. Και ξεκινάω από δεξιά όπως βλέπετε, επειδή την κάνει να γνωρίζω, Γιάννης Αδαμόπουλος. Πολύ ωραία. Το έχεις ξανακάνει αυτό, να έχεις μετάλλιο? Με τον Αστέρα έχουμε καταφέρει επιτυχίες σε τουρνουά. Τώρα τελευταία δεν διοργανώτησαν τόσα πρωταθλήματα. Καταφέραμε, λόγω κορονοϊού βασικά, τώρα καταφέραμε να έχουμε πρωταθλήματα και πάλι. Μεγαλώσαμε. Πήραμε ένα μέρος πέρυσι, βγήκαμε τρίτη. Φέτος το παλέψαμε, δουλέψαμε, σκληρή δουλειά. Το θέλαμε, το πιστέψαμε και το καταφέραμε. Και πήραμε το πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 16. Είναι αλήθεια. Και το παλέψαμε. Και το πανηγυρίζουμε. Το πανηγυρίζουμε. Εσύ νεαρέ, πώς σε λένε? Κωνσταντίνος Μπορδόκας. Δυνατά, πώς? Κωνσταντίνος Μπορδόκας. Έτσι, μπράβο. Το είπες και γρήγορα, γι' αυτό σε ρώτησα. Αμαλιαδέος. Απλογαμίτης. Αυτά είναι. Είσαι παιδί του Προέδρου? Ένα Πρόεδρο. Ένας είναι ο Πρόεδρος. Δεν υπάρχει άλλος. Αντρέας Παπαδάκος. Γνωστός. Λοιπόν. Πώς αισθάνεσαι, αφού στον Αμπελόκαμπο το έχουν διαλύσει και εθνικό Αμπελόκαμπο, ήρθες εδώ στον Αστέρα και παίζεις ποδόσφαιρο, που έχεις και μετάλλιο, για πες μας. Αισθάνομαι πολύ ωραία. Επιτέλους η σκληρή δουλειά έφερε καρπούς. Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα με τον ιδρώτα μας, με τόσο κόπο, ψυχή, πάθος. Μάλιστα. Καταφέραμε και κάναμε αυτό το επίτευγμα που δεν ήταν ακατόρθωτο. Πολύ ωραία. Εσύ νεαρέ, από πού είσαι? Σαβάλι. Αμάν, όλοι Σαβαλέοι, τι γίνεται, Αμπελοκάπη. Πώς σε λένε? Γιάννης Χριστόπουλος. Πολύ ωραία. Κύριε Χριστόπουλε, πώς αισθάνεσαι και εσύ που έχεις ένα μετάλλιο εδώ μπροστά σου? Εντάξει, είναι τυχαίο, το κάναμε πέρσι, το κάνουμε και φέτος. Προκαλείς. Το κάνεις πέρσι, το κάνεις φέτος. Στη μεγάλη ομάδα θα σε δούμε. Έχουμε. Δεν είναι κακό, ρωτάω. Καθόλου. Άρα λοιπόν προετοιμαζόμαστε, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Δεν πιστεύω να πας στα Σαβάλια, στον Ολυμπιακό Σαβαλίων. Δεν ξέρω, ακόμα θα δείξει ο χρόνος. Δηλαδή θες να φύγεις? Όχι. Ρωτάω ρε παιδί μου. Θα δείξει ο χρόνος. Πολύ ωραία. Εσύ κάπτεν, από πού είσαι? Από την Αμαλιάδα είμαι εγώ. Θα το ρίξω ότι είναι μεγάλος παιχτετσί.
Ποιος, ο κάπτεν? Μα προκαλεί. Για πες μας λοιπόν, πώς σε λένε? Σταύρο, Μαρίτσα. Μάλιστα, κύριε Μαρίτσα. Πώς αισθάνθηκες, είχες ξανασηκώσει κούπα τόσο ψηλά? Όχι, όχι, είναι η πρώτη μου φορά. Μετά από πολλά χρόνια στην Ακαδημία, το πήραμε με την αξία μας. Είμαστε όλοι χαρούμενοι. Έχουμε στα παιδιά του χρόνου να πάρουν πάλι το πρωτάθλημα. Μην παρεξηγηθώ, το κυπελάκι ήταν μικρό, ρε αδερφέ. Το σήκωσες, έτσι. Ήταν όμως κύπελο, έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, επειδή είσαι και ομορφό παιδί, είσαι και πιο ψηλός και καλός παίκτης. Πού το αφιερώνεις? Το αφιερώνω στην ομάδα μου, στους προπονητές μου. Αυτά. Μάλιστα. Καμιά αγκομενίτσα, τίποτα δεν έχουμε τέτοια να το αφιερώσουμε? Τι δεν έχουμε? Έχουμε, αλλά δεν το αφιερώνουμε. Αυτό θέλω να πω. Το κρατάμε για πάρτι μας. Αν είχαμε να το αφιερώναμε. Ορίστε. Αν είχαμε να το αφιερώναμε. Έλα, δύο μέτρα παλικάρι να μου λες δεν έχεις. Λοιπόν, στιγμή, να ευχηθούμε να είστε καλά, δυνατοί και να σας δούμε και στην πρώτη ομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλοκαίρι. Γεια σας. Τρεις νεαροί, K10 του Αστέρα. Είναι έτσι, Λεβέντες? Ναι. Πολύ ωραία. Εσύ ρε Μαγκαρίστε, ρε, δεν φοράς τη φανέλα του Αστέρα, φοράς του Ολυμπιακού. Γιατί? Πολύ ωραία. Και φόρεσα αυτήν σήμερα. Που ταιριάζει λίγο, έτσι δεν είναι? Ναι, ταιριάζει αυτό. Ωραία, πώς σε λένε? Είμαι ο Κλέιτη. Από πού είσαι? Είμαι, γεννήθηκα από την Μαλλιά εδώ πέρα, είμαι Μαλλιαδέος. Σ' αρέσει το ποδόσφαιρο? Μ' αρέσει, είναι το αγαπημένο μου άθλημα. Και η ομάδα Αστέρας με μεγάλωσε. Γιατί από την αρχή εγώ δεν ήμουν μεγάλο στο ποδόσφαιρο, αλλά ο Αστέρας, η ομάδα ήταν μια πολύ καλή ομάδα και με μεγάλωσε να γίνω ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και ευχαριστώ όλους τους προπονητές και τους παίκτες μου. Είσαι καλός μαθητής όμως? Ναι. Πολύ ωραία. Εσύ με το Σταυρουδάκι, πώς σε λένε? Εμένα με λένε Δημήτρη Γανά. Από πού είσαι? Από τον Καρδαμαία. Α, μάλιστα. Και από την K12 έχω ένα χαρό που πήρα, που πήρε το πρωτάθλημα. Προπονητής σου ποιος είναι? Είναι ο Ελισάνδρος, πολύ καλός. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα βέβαια που πήρε όλο το πρωτάθλημα. Και εμείς έχουμε παίξει αρκετά μάτσι K10, έχουμε χάσει αρκετές φορές, έχουμε κερδίσει, έχουμε βάλει αρκετά γκολ. Αυτά. Μάλιστα. Εσύ, από πώς σε λένε? Ανδρέα Σταματακόπουλο. Από πού είσαι? Γεννήθηκα στην Πάτρα, αλλά μένω στο Κεράκι. Περίμενε, βλέπω ότι εδώ έφαγες πολλά παγωτά. Έφαγες όμως παγωτό, έτσι? Είδες που δεν καθάρισες τα χυλαράκια σου και σε προδίδουν ότι έφαγες παγωτό. Δεν είναι κακό, απλώς το λέω, έτσι. Μένεις στο Κεράκι? Ναι, μ' αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο. Κανονικά εγώ ήθελα να πάω ποδόσφαιρο από την αρχή της ζωής μου, αλλά δεν πήγα. Και μ' αρέσει πολύ ο Αστέρας, αυτή η ομάδα. Μπράβο τους που πήραν το πρωτάθλημα. Και θα ήθελα να πω κάτι ακόμα. Μπράβο στην K16, να το πάρει και του χρόνου. Μάλιστα. Πες το. Αλλά όταν φτάσουμε κι εμείς στην K16, μακάρι να το πάρουμε κι εμείς και να το πανηγυρίσουμε όπως αυτό. Πολύ ωραία. Σε ποια τάξη πηγαίνεις? Τρίτη. Καλός μαθητής? Ναι. Όταν μεγαλώσεις τι θέλεις να γίνεις? Όταν μεγαλώσεις θέλω να γίνω αρχιτέχνος. Πολύ ωραία. Εσύ? Ο πυροσβέστης και πρωτοσβέστης. Πολύ ωραία. Και εσύ? Εγώ ποδοσφαιριστής, η μεγαλύτερη μου αγάπη. Πολύ ωραία. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρεις και λίγα γράμματα, έτσι δεν λέμε? Θα πρέπει να και το σχολείο και μετά τον αθλητισμό. Πολύ ωραία. Θα πρέπει να μάθουμε και γράμματα. Θα πάμε πουθενά κατασκήνωση, τίποτα σε κανένα καμ? Θα πάμε τώρα το καλοκαίρι? Δεν ξέρω, θα δούμε. Εγώ ήταν να πάω, δεν πήγα. Πολύ ωραία. Να πες το. Με την οικογένειά μου βέβαια θα πάμε, αν νομίζετε, με τον Αστέρα. Μπορεί να πάμε. Πολύ ωραία. Να σε ευχηθώ καλό καλοκαίρι και πολλά μπάνια. Επίσης. Εντάξει. Επίσης.